όταν πας κάπου για μια ιδέα συγκεκριμένη και ξαφνικά σου λένε πήγαινε να ψηφίσει ένα μεγάλο εργολάβο του συστήματος. Όταν εγώ έχω πολεμήσει το σύστημα όπως προείπες στην αρχή. Είναι δυνατόν να πάω να στηρίξω το σύστημα απλά επειδή ας πούμε Κάποιο το είπε, εάν δεν είχαμε αποχή στι εθνικέ εκλογέ και πήγαινε ο κόσμο να ψηφίσει, μέσα στη Βουλή δεν θα ήταν ούτε οι Σπαρτιάτε, ούτε η Νίκη, μπορεί να μην ήταν ούτε ο Βελόπουλο. Σίγουρα δεν θα ήταν ούτε η ελευθερία που μπήκε τελευταία. Διότι όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή, Τόσο λιγότερε ψήφου χρειάζονται τα κόμματα για να μπουν στη Βουλή να πιάσουν 3%. Άποψη θα έχω για κάτι το οποίο το γνωρίζω καλά. Και να πω, ξέρει κάτι. Η λογική μου λέει αυτό. Εντάξει, μπορεί να κάνω και κάπου λάθο. Άνθρωπο είμαι. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, όταν βλέπει στη μία πλευρά, στην άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά, βλέπει λάθη να γίνονται. Και δεν βλέπει ένα λάθο. Ήταν επανειλημμένα τα λάθη. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια, με οδηγεί σε κάτι το οποίο εγώ δεν είναι στι μου, δεν είναι στι βασικέ μου αρχέ. Είμαι εθνικιστή ή είμαι α πούμε Πρέπει να διαλέξω τι είμαι. Είμαστε λοιπόν μια χώρα η οποία θέλει να βάλει ηλεκτρονικέ ταυτότητε, θέλει να βάλει ας πούμε, ε, τον ψηφιακό αριθμό, τον μοναδικό αριθμό κλπ. Άλλη παγίδα. Δηλαδή είδαν ότι δεν περνάει η ταυτότητα και πάνε να το γυρίσουν στον ψηφιακό αριθμό και να τα βάλουν όλα εκεί πέρα. Το κόσμο δεν πρέπει να πέσει θύμα σε αυτά τα πράγματα. Όσο απέχει από ψηφιακά, από εφαρμογέ, από κινητά κτλ., τόσο το καλύτερο. Θα μα πάνε σε ηλεκτρονικό χρήμα που εκεί είναι η πραγματική παγίδα και τέλο μετά σκλαβιά. Καλώ ήρθες πίσω στο κανάλι Ελεύθερο και σε ευχαριστώ που πάτησε να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου τον φίλο μου τον James Saunders, που έχει το γνωστό κανάλι στο YouTube με το όνομά του και θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση και θα πούμε και κάποια σοβαρά θέματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και πρέπει λίγο να τα αναδείξουμε. Ο James είναι πολλά χρόνια που ασχολείται με την πολιτική και πολλά χρόνια ασχολείται και με την αν θέλεις, δημοσιογραφία μέσω του καναλιού του στο YouTube. Όταν ήμασταν κλεισμένοι με τον κορονοϊό ήταν από τα άτομα τα οποία είχαν πάει κόντρα στο σύστημα το συγκεκριμένο, γι' αυτό και τον εκτιμώ απεριόριστα. Τον θεωρώ συμμαχητή μου, γιατί είναι από τους ελάχιστους άντρες στην Ελλάδα που βγήκανε μπροστά στη ζωφερή χρονική στιγμή για τη χώρα μας και είπαν τα πράγματα με το όνομά τους. Και τώρα Όλοι εμεί βγαίνουμε σε κάποια πράγματα ότι είχαμε δίκιο και δεν το αναγνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Βέβαια υπάρχουν και άτομα σαν εσά που παρακολουθείτε και το αναγνωρίζετε. Οπότε με αυτά καλωσορίζω εσένα φίλε μου, Τζέιμ. Τι κάνει. Τέρι, καλησπέρα. Όλα αυτά που είπε, βέβαια, με κάνει και εγώ Ναι, αλλά είναι η λίγο το αλήθεια. Το μάθημα από τον ήλιο είναι και λίγο αυτά που είπε. Ήμασταν λίγοι τότε. Ήμασταν η, λίγοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Δυστυχώ. Ο κόσμο ή ξεχνάει γρήγορα ή δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα όταν περάσει το πρόβλημα και μετά σου λέει: Εντάξει, καλά τα έλεγε. Έκανα τη δουλειά μου, τώρα ναι, σε πετάσαι στη μέλη. Ναι, Μονόγκο, ναι, 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 εντάξει. Ή δεν ναι. σε παρακολουθώ ή σε κριτικάρω, α πούμε, γιατί έχει μια πολιτική α σκέψη ή β, ή γιατί πήρε μια απόφαση ε, βασιζόμενο στη λογική πάντα. Και κάθεσαι, α πούμε, ξέρω εγώ. Και με, δηλαδή, βλέπω τώρα κριτικέ ανθρώπων οι οποίοι. Ε, το μόνο που κάνουν είναι να ακολουθούν ένα πρόσωπο, μία, μία εικόνα, να ζουν ας πούμε, με φαντάσματα του παρελθόντο mm. και να σου λέει: ξέρει κάτι, ε, τώρα λέει κανεί πόλεμο, λέει. Ενώ ήσουν έτσι, τώρα είσαι διαφορετικά. Γιατί διάλεξε αυτή τη στιγμή. Άρα, παιδιά, αυτή τη στιγμή έμαθα την αλήθεια. Ναι, ε. η κατάσταση αλλάζει. Όταν εξελίσσεται. βλέπω την αλήθεια, προτιμάτε να την κρύψω, να περάσουν οι εκλογέ, να γίνει το δικό σα και μετά να το κάνω. Δηλαδή, υπάρχει κάποια χρονική στιγμή, α που πρέπει να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Επειδή κάποιο του βολεύει, κάποιο δεν του βολεύει. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε να δει, επειδή εσύ κάνει και δημοσιογραφική δουλειά στο κανάλι σου, δικαιούσαι να μιλήσει και προεκλογικά. Εγώ προσωπικά Μασικά, δεν μίλησα προεκλογικά. Δεν είμαι δημοσιογράφο. Εραστικνό. Εραστικνό δημοσιογράφος, εραστεχν... ε. Ε, δημοσιογράφος ε. δημοσιολόγος περισσότερο. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει, α πούμε, και μου λένε διάφορα. Ε, κάποιοι μου λέγανε ότι ήθελα λέει, καρέκλα. Κάποιοι μου λέγανε, α πούμε, ξέρω. Αν ήθελε να το ξέρω ότι θα την είχε. Πολύ απλά τα πράγματα. Α, <laughs> να ξέρουμε λίγο και τι λέμε. Επειδή με κατηγορούν ότι ήμουν στο Σάνελ, τα έχουμε ξαναπεί χίλιε φορέ αυτά. Εγώ διάλεξα το timing που έφυγα από το Σάνελ όταν κάναν κολοτούμπα. Επαναλαμβάνεται το έργο. Εγώ είχα πει στο κανάλι μου, όταν δέχτηκα πρόταση του κόμματο στο οποίο ήμουνα, λέω, εάν δω κολοτούμπε, αν δω πράγματα που δεν μου αρέσουν, έχω φύγει και θα βγάλω την αλήθεια στον αέρα. Υπάρχουν εκπομπέ μου που πιστοποιούν αυτά που λέω τώρα. Δεν διαλέγω εγώ το timing. Το timing το διάλεξε η αλήθεια. Όταν βλέπει λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία σου φαίνονται περίεργα, όταν πας κάπου για μια ιδέα συγκεκριμένη και ξαφνικά σου λένε πήγαινε να ψηφίσει ένα μεγάλο εργολάβο του συστήματο, όταν εγώ έχω πολεμήσει το σύστημα όπω προείπε στην αρχή, είναι δυνατόν να πάω να στηρίξω το σύστημα απλά επειδή α πούμε κάποιο το είπε, ο οποίο μπορεί να έχει α πούμε ξέρω εγώ. Μια πετυχημένη πολιτική πορεία για άλλου, για άλλου δεν είναι και τόσο πετυχημένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι αυτό. Όταν ένα άνθρωπο καταλαβαίνει και έχει δημόσιο λόγο, καταλαβαίνει την αλήθεια και την κρύβει, τότε mm. είναι το πρόβλημα. Mm. Όχι όταν τη βγάζει δημόσια και τη λέει. Ναι. Yeah. Έχω δίκιο ή δεν έχω. 100, ας μας πει 100, ο 100, κόσμος στο σχόλιο από κάτω α μα πει αν, αν αυτό το πράγμα που λέω είναι έτσι ή δεν είναι. Πρέπει η αλήθεια να βγαίνει. Δηλαδή. Αν είναι η αυτό πονάει, είναι μια πολύ βασική να ερώτηση να την στην την οποία θα πρέπει ο κόσμο να απαντήσει. Μπράβο. Πρέπει η αλήθεια να βγαίνει όταν τη μαθαίνει ή την κρατά. Ακριβώ. Δηλαδή, και τι, που δεν μπορεί να Γιατί την πει. Και την Για να ωρεοποιούμε ε, τα πράγματα ή για να του ενημερώσουμε, α πούμε, να του πούμε κάτι. Παιδιά, συμβαίνει αυτό. Θέλετε να το μάθετε. Καλώ, δεν θέλετε να το μάθετε. Μην το μάθετε. Μην πυροβολεί. Τον ε, ταχυδρόμο, άμα σου φέρνει άσχημες ειδήσει. άμα όμω ο κόσμος δεν τα θέλει αυτά, αυτό έτσι, είναι το είναι. θέμα. Έτσι, ο έτσι, κόσμος έτσι. είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση ψυχολογική που προτιμάει να ζήσει το όνειρό του, να ζήσει Ποιο αλλού. Ποιο είναι αυτό, είναι φιάλτη, δεν είναι, όνειρο, είναι ο, Όχι, είναι αλαζόνε. Ο κόσμος που παρακολουθούν πολλές φορές γίνονται αλαζόνε γιατί αλλού ζουν. Ενώ θα σε κατηγορήσουν εσένα για αλαζονία. Που εσύ τι κάνεις μόνο λες την αλήθεια και σε κατηγορούν για αλαζονία. Γιατί αυτή. όταν επέλεξε εσύ να φύγει, θυμάσαι τι πόλεμο δέχτηκε. Καλά, φυσικά. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ούτε ότι αποχωρώ, ούτε ότι δεν στηρίζω, ούτε έβρισα κανέναν, ούτε έκανα πόλεμο σε... στον άνθρωπο τουλάχιστον που μου λένε να την κάνουν. Έτσι, αποφεύγουμε τα ονόματα για ευνόητου λόγου και καταλαβαίνει ο κόσμο πάρα πολύ καλά τι λέμε αυτή τη στιγμή. Όταν όμω ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει τσακωθεί με όσου μιλάνε ελληνικά από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο, mm. βγαίνει μπροστά και σε κατηγορεί, σε λασπολογεί, με φτάνει σε σημείο του κάνω μήνυση. Και μάλιστα πηγαίνει και υποψήφιο και πρώτο στη λίστα. έχουν αφαιρεθεί τόσα ονόματα. Με σκοπό να εκλεγεί. Στον Δήμο τη Αθήνα είχε γίνει αυτό. Και στον Δήμο και, Παντού και στις ευρωεκλογέ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τι ευρωεκλογέ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν, τον οποίο δεν είναι αποδεκτό σχεδόν από κανέναν μέσα στο κόμμα, παρά μόνο από κάποιου οι οποίοι πραγματικά δεν καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν μπροστά του, έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Το καταλαβαίνω, ακολουθεί τον αρχηγό ό,τι σου λέει. Αυτό όμω δεν θυμίζει άνθρωπο με νοητική με σκέψη, α πούμε, με, με, με λογική. Θυμίζει πρόβατο το οποίο ακολουθεί το βοσκό, α πούμε, και το, και το σκυλί που έχει ο βοσκό, α πούμε, ξέρω, και ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή. Εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω κάποιον να λέει κάτι, είτε αυτό είναι σωστό είτε είναι λάθο. Θα κάτσω πρώτα να το σκεφτώ. Να το σκεφτεί, βέβαια. Και θα πω. Μα συγγνώμη, εδώ ρε παιδιά τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι σωστά. Κάτι πάει λάθο. Κάτι πάει λάθο. Εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω το λάθο. Δεν μπορώ να ακολουθώ κολοτούμπε. Συγγνώμη για τη φράση. Και βιστήσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακολουθώ και βυστήσει. Ακολουθώ ανθρώπου οι οποίοι συμπορεύονται μαζί μου, έχουμε την ίδια αντίληψη, έχουμε την ίδια ιδέα και βαδίζουμε σύμφωνα με τι ιδέε μα. Πολιτικά μιλάμε. Ωραία, θα σε κάνω μια ερώτηση. Θεωρεί ότι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το trend του να χτίζονται κόμματα τα οποία είναι προσωποπαγή, ξεκάθαρα προσωποπαγή. Mm -hmm. Δηλαδή στηρίζονται πάνω στο πρόσωπο του, του μπροστάρι, του ενος mm -hmm. Είναι σωστό. Όχι, είναι λάθος. Αλλά προλίγο που μιλήσαμε πριν την εκπομπή, αν θυμάσαι καλά, τι είπαμε. Ότι έβλεπε, α πούμε, ξέρω εγώ, έλεγε φωνή λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου. Σωστά. Έλεγε, α πούμε, ξέρω εγώ. Πλεύση ελευθερία. Πλεύση ελευθερία, ξέρω εγώ. Ε, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλ. Γιατί βάζουν και τα ονόματα των ιδρυτών ή αρχηγών παύλα δίπλα στην ονομασία του κόμματος. Γιατί στην ουσία πατάνε στο γνωστό άτομο της ε, παράταξης, στον άνθρωπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί με τον ΑΒ τρόπο ή που είναι πολύ διαφημισμένος ή πάρα πολύ ας πούμε ξέρω εγώ γιατί τα κόμματα παίρνουν επώνυμους και σελέμπριτες. Για να πάρουν δωρεάν παμπλίστη. Ακριβώς. Όλα γίνονται λοιπόν για τη διαφήμιση και στο τέλο, καταλήγει να, να καταλαβαίνει στο τέλο τη ημέρα ότι όλα γίνονται για τα λεφτά. Όταν λοιπόν φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα, λε συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θέλω λεφτά από την πολιτική. Εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, πούμε, δεν πολιτεύομαι για τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά στην πολιτική. Όταν λοιπόν το έχω πει δημόσια αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, να, να δεχτώ ε, χρήματα, α πούμε, για παράδειγμα, προκειμένου να μην μιλήσω για κάποιον ή να κάνω το αντίθετο... και εδώ τώρα αφήνω κάποια ερωτηματικά... όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν... θα το πάρουν το μήνυμα... εμένα αυτό που με ενδιέφερε... να κάνω... ως James... μετά από το πόλεμο που έκανα πούμε, στο σύστημα... και από το πόλεμο που δέχτηκα πίσω... ήταν να βοηθήσω τη χώρα μου... και την οικογένειά μου... Ε, να έχουμε μια καλύτερη μέρα... να έχουμε ένα, ένα καλύτερο αύριο... αν δεν μπορώ να το κάνω... από τη θέση που είμαι... Τότε δεν έχει κοινό ήμασμο να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Δεν μπορώ να, να είμαι μέσα σε ένα κόμμα το οποίο κοιτάζει πλέον οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορώ να είμαι σε ένα κόμμα το οποίο πουλάει τι ιδέε του για να ζήσει. Ναι. Εντάξει, αυτό το πράγμα γιατί άλλο το να ζει για τι ιδέε σου και άλλο το να ζει από τι ιδέε σου. Έχει διαφορά. Και το είπε μάλιστα πολύ καλά ο, ο Χρήσο Φραγκάκη στο κανάλι μου στην προκειμένη περίπτωση. Και λέω το όνομα του Χρήστο, α πούμε, ξέρω Γιατί εθνικιστής να... είναι. Είναι, είναι εθνικιστή και ο άνθρωπο είναι. Καθαρό έμο. Μπράβο, άνθρωπο ο οποίο ποτέ δεν πολιτεύτηκε. Ναι. Ήταν εκεί, στρατιώτη και τα λοιπά. Και δέχεται πόλεμο. Επειδή λέει αλήθεια. Ακριβώ. Πολύ πόλεμο επίση δέχτηκε ο Χρήστο Μουλά. Και λέω επίση το όνομά του. Ο άνθρωπο είναι. αντιπροσωπεύει όλε τι λαϊκέ τη Ελλάδα. Όλου του λαϊκατζίδε που, που, mm. που είναι στην Ελλάδα. Του λένε, επειδή βγήκε σε ένα κανάλι, α, τα παίρνει λέει τώρα από τον τάδε. Mm. επειδή φωτογραφήθηκε ή βιντεοσκοπήθηκε, α πούμε, εγώ, με τη ζωή Κωνσταντοπούλ, α, είσαι τώρα εκεί πέρα. Κάτσε ρε, παιδιά. Εγώ, α πούμε, σου λέει, σαν άνθρωπο που εκπροσωπώ κάποιε χιλιάδε ανθρώπου. Που ο καθένα έχει τι δικέ του πολιτικέ ιδέε. Έχει, πολιτικές έχει ιδέες. κάποιο αξίωμα. Ακριβώ. Είναι αυτός. θεσμικό ο ρόλο. Ε, μπράβο, εμένα με ενδιαφέρει, σου λέει, όταν θα βγουν και δέχονται πόλεμο οι Λακατζέδε αυτή τη στιγμή. Γι αυτό το λέω. Πολύ μεγάλο. Θέλουν ε... να του εμφανίσουν. Είναι αυτοί που κρατάνε την ακριβώς. Ελλάδα. Και οι εργατοπατέρε του. Ναι. Το έχουνε... Εννοείται αυτό. Εντάξει, λοιπόν, δεν του ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Όπω ακριβώ κάνανε και οι εργατοπατέρε των αγροτών. Που πήραν του αγρότε, πήγαν μια βόλτα στο Σύνταγμα και γύρισαν πίσω. Καλά, αυτό ήταν το υπερσκάνδαλο. Ωραία. Αυτό λοιπόν, ήτανε... αυτή τη στιγμή όλοι οι λαϊκατζίδε πάνε για κλείσιμο. Του έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Του περιορίζουν μόνη... συνεχώ με POS, με όλε αυτέ τι ιδέε, του αναγκάζουν που... να ανεβάσουν τιμέ. Ακριβώ. Η, η, η λαϊκή αγορά, το λέει και το όνομά τη έτσι. Είναι για τον απλό άνθρωπο, τον πολίτη πούμε, που περιμένει με λίγα χρήματα στην τσέπη ας πούμε, ξέρω, να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό ο άνθρωπο δεν θα πάει να ψωνιστεί το σούπερ μάρκετ, από το μανάβετ, θα πάει στη λαϊκή και θα το βρει πιο φθηνά. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά να ζήσουν διαφορετικά. Όταν πιέζει λοιπόν τον Λαϊκατζή like, να ανεβάσει τιμέ, να ανεβάσει τα κοστολόγια και όλα αυτά. Ο κόσμο τι πάει να ψωνίσει. Δεν πάει να ψωνίσει, ας πούμε, και από το σούπερ μάρκετ μετά, άμα, του περισσεύανε. Έχουν φτάσει τον κόσμο να μην μπορεί μετά τι 10 του μηνό, α πούμε, να βγάλει το μήνα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν. Και σου λέει, ξέρει κάτι, ο Χρυσό άμα θα έρθει, μου λέει, το έχει πει στην εκπομπή μου, άμα θα έρθει, μου λέει και ο Κουτσούμπα να μου δώσει το χέρι και να φωτογραφηθώ μαζί του, θα το κάνω. Γιατί όταν θα βγει ένα νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή που θα είναι υπέρ ή εναντίον των αυτοί οι άνθρωποι περιμένω να με να μα στηρίξουν σαν κλάδο. Οπότε λοιπόν εγώ σκέφτομαι, α πούμε, ξέρω, τον κλάδο μου. Δεν σκέφτομαι. Μα εκείνη τη στιγμή τη, εκπροσωπεί τον κλάδο. Τι μου ιδέε, α πούμε, ξέρω εγώ κλπ. Εκείνη... Μα, 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 δεν σημαίνει ότι όλοι οι λεκατζίδε είναι μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Ακριβώ. Πολύ απλά. Μα, όταν εκπροσωπεί λοιπόν ένα κλάδο Έτσι. που μπορεί να είναι μέσα λεκατζίδε που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, να είναι λεκατζίδε που ψηφίζουν Πασό, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να του εκπροσωπεί εσύ ω α πούμε εθνικιστή να πει Α, δεν πάω να χαιρετήσω όλου του άλλου γιατί εγώ έχω αυτέ τι πολιτικέ ιδέε. Βέβαια, να πούμε και του στραβού το δίκιο, ο ελληνικό λαό έχει δει τόσα πολλά τα μάτια του που έχουν δει κάτω από το τραπέζι να γίνονται συμφωνίε πάλι με το κράτο και με όλα αυτά, όπω α πούμε είναι οι αγρότε, όπου έχουν απειβδίσει. Βλέπει καλά και εσύ. Δηλαδή, το βλέπουν κατά αυτόν τον τρόπο μετά και δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη την ώρα ο ρόλο σου είναι θεσμικό. Δεν Μα το αντιλαμβάνονται. Έχει, είναι είναι από του ανθρώπου ο Χρήστος Σομουλάς Μουλά και κάποιοι άλλοι που πήγαν μαζί του, όπω ξέρω είναι από του ανθρώπου που βγήκαν στο πεζοδρόμιο με πανό αυτό το διάστημα, με στη ζέστη, να διαδηλώσουν πούμε, για τα δικαιώματά τους. Πού είναι οι εργοτοπατέρε των like Λαϊκαντζόνων οι των υπολείπων κομμάτων, Πού ήταν των αγροτών που τους πήραν και του πήγανε μια βόλτα στο Σύνταγμα και, και φύγανε και γυρίσανε πίσω, Τι κάναν, Μια τρύπα στο νερό. Αν δεν βγει έξω, εδώ, εδώ στη Γαλλία ανεβάσανε λίγο. Είδε και τι εκλογέ, τι έγινε. Λοιπόν, ανεβάσανε λίγο τα όρια των συντάξεων και βγήκανε τα κίτρινα γυλαίκα επί μήνε, όχι μέρε, ώρε. Μήνε έξω. Και γινόταν το Έλληνα να δει στη Γαλλία. Ο Μακρόν επέμενε. Όχι, λέει, θα το περάσω. Α πούμε, ξέρω εγώ, θέλετε, δεν θέλετε το νομοσχέδιο. Πού είναι, πού είναι τώρα ο Μακρόν. Το είδε στο αποτέλεσμα. Τρίτο κόμμα. Ξέρεις. Τρίτο κόμμα. Πανολευθρία λένε όλα τα ελληνικά μέσα στο Μακρόν. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μάθει να καταλαβαίνουν ότι ξέρει κάτι, πρέπει να αλλάξουμε Κατεύθυνση. Δεν πάμε καλά, πάμε στα βράχη. Εδώ πέρα βλέπουμε και μάλιστα. Και, τρομερία, και η νέα δημοκρατία τρομε, τρομερή ε, ε, απήχηση. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογέ τώρα δεν είναι ελευθερία. Τι κυβερνάει με ναι, Στην ελλαδα είχαμε 10-11%. Πάνω από 60% αποχέ είχαμε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ενώ, ενώ στη Γαλλία Ακριβώς. πήγανε και πάνω από 60% και ψηφίσανε. 68% α πούμε ψηφίσανε. Εδώ είχαμε 60% αποχή. Ε, πού πάμε τώρα Αυτό εδώ. λοιπόν εδώ καταλαβαίνει το εξή. Ότι εδώ. Καταλαβαίνει ο κόσμο, ξέρει κάτι, ότι όποιο και να είναι μπροστά. Γιατί αυτό έχει αποδείξει το πολιτικό σύστημα. Γιατί οι επιλογέ όμω είναι των πολιτών. Όταν σου δίνονται διάφορε επιλογέ και γυρνά και λε, Α, εγώ θέλω το σίγουρο. Α, δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που πάνε να ψηφίσουν. Ότι μόνο <σφυγίσουν> αυτό μπορεί να κυβερνήσει. Ναι, ότι ότι έχει την καλύτερη εξωτερική θα πολιτική. Μα θα... ποια θα... <σφυγίσεις> σταθερότητα, ποια εξωτερική πολιτική. Όταν η εξωτερική πολιτική την εφαρμόζει το α πούμε με τους Τούρκους. Όταν, Τι είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Όταν, 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 οι, όταν οι Σκοπιανοί έχουν παραβιάσει τόσες φορές τη, τη, συνθήκη που κανένας μας δεν ήθελε και κανένας μας δεν έχει συμφωνήσει, τους έχει δοθεί τόσες φορές ευκαιρία ως εξωτερική πολιτική ας μου ξέρω, να ακυρώσουν τη συνθήκη των Πρεσπών και δεν το έχουν κάνει. Κάτι το, το οποίο το, το διαφημίζαν το λέγανε πριν. Προεκλογικά. Προεκλογικά. Εξαπάτηση του εκλογικού σώματο, δηλαδή. Ακριβώ. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση του εκλογικού σώματο. Κανονική. Εδώ λοιπόν βλέπει μία συγκεκριμένη πολιτική η οποία αυτοί που τους ψηφίζουν δεν τη βλέπουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μόνο εγώ και εσύ και 5-6 ακόμα που έχουμε μιλήσει βλέπουν αυτά τα στραβά. Αυτοί που πάνε και, π, που, που, πώς μπορούν και πάνε και ψηφίζουν. Δηλαδή, για μένα είναι, είναι τεράστιο αυτό το ερωτηματικό. Δηλαδή, να συνεχίσω να ασχολούμαι με την πολιτική και εγώ και εσύ που έκανε κόμμα. Ή να τα κλείσουμε και να πάμε στα σπίτια μα δηλαδή, και να πούμε: ξέρει κάτι θα κοιτάξουμε τη δουλειά μα και βγάλε τα μάτια σα, αφού θέλετε Μητσοτάκι, α πούμε, ξανά και ξανά. Σίγουρα το σύστημα θέλει να το κάνει αυτό όμω, αντίστοιχα. Το σύστημα μπορεί να το θέλει. Σίγουρα το επιθυμεί. Το σύστημα μπορεί να, να, να το, το παρατήσει. Η αποχή για μένα είναι ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να κάνει. Γιατί ακόμα και 10 άτομα να πάνε να ψηφίσουν, βγάζουν κυβέρνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή. Ενώ σε όλη, την, αν, σ όλη, σ όλη τα... την Ελλάδα, αν Ελλάδα. κάνουν το 99% αποχή και πάνε 10, ναι. αυτοί θα βγάλουν κυβέρνηση. Βέβαια. Έτσι είναι το εκλογικό σύστημα που έχουμε. Άμα λοιπόν το εκλογικό σύστημα σου λέει, ξέρει κάτι. Ε, κάτσε, πήγαινε, κάνει τα μπάνια σου. Μην έρθει. Βέβαια, σου λέει έλα να ψηφίσει. Αλλά τι, έλα να ψηφίσει σε εμά. Mm. Δηλαδή, να, αν, κάνει, αν δεν ψηφίσει σε εμά, κάνει αποχή. Μα η αληθινή τιμωρία του Μακρόν ήταν η συμμετοχή και όχι η αποχή. Αυτό δεν καταλαβαίνει Ακριβώς. ο ελληνικό λαό. Η συμμετοχή και Ακριβώς. η συσπήρωση. Ακριβώς. Σε ποιον όμω, σε ένα νέο παιδί. Όταν, όταν βλέπει ότι ε, όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή παρακαλάει στην ουσία να έχει αποχή. Δηλαδή, θα σου πω με αριθμού. Εάν ε, δεν είχαμε αποχή στι εθνικέ εκλογέ και πήγαινε ο κόσμο να ψηφίσει, μέσα στη Βουλή δεν θα ήταν ούτε οι Σπαρτιάτε, ούτε η Νίκη. Μπορεί να μην ήταν ούτε ο Βελόπουλο. Σίγουρα δεν θα ήταν ούτε η πλεύση ελευθερία που μπήκε τελευταία. Εντάξει. Διότι όσο μεγαλύτερη είναι η εποχή, τόσο λιγότερε ψήφου χρειάζονται τα κόμματα για να μπουν στη Βουλή να πιάσουν 3%. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε απέναντί μα το πολιτικό σύστημα που βγάζει νόμου να μην μπει ας πούμε, ξέρω, ένα κόμμα στη Βουλή, να μην κατέβει προφασιζόμενη ας πούμε, ας πούμε, μια ε, καταδίκη που στην ουσία δεν ισχύει εφόσον υπάρχει τεκμήριο αθωότητα. Να λέμε τα, τα πράγματα όπω πρέπει να είναι. Λοιπόν, το ίδιο το σύστημα σου κάνει πόλεμο. Ε, δεν δε σε αφήνει να βγει στην τηλεόραση, δεν σε αφήνει ας πούμε, να, να διαφημιστεί. Σου κλείνει τα, τα προφίλ στα social media. Σου δε κατεβάζει δε... Την, το reach Ακριβώς. τις εμφανίσει που έχει. Λοιπόν, και από τα δικά social media. Ακριβώ. Και βλέπει λοιπόν ε, με τον πόλεμο αυτό να βγαίνουν μπροστά κάποια κόμματα συγκεκριμένα τα οποία είναι προτινόμενα από το ίδιο το σύστημα. Δηλαδή στην ουσία Γιάννη και να, Γιάννη πίνει. Αν δεν ψήφισε εμένα, ψήφισε. Τη... Να μην πω τώρα. Έτσι. Ή ψήφισε τον άλλον ή ψήφισε τον άλλον. Ε, Άλλα αυτή... κόμματα τα οποία παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι. Βασικά είναι προνίκπομποι του κυρίου Λιάγκα mm. και παίζει όλη την ώρα. Έτσι. Όλη την ώρα στην εκπομπή του κύριου Λιάγκα υπάρχει ένα ακόμα συγκεκριμένο το οποίο διαφημίζεται δια τη αρνητική διαφημίσεω. Ναι. Και ο ελληνικό λαό νομίζει ότι αυτό δεν είναι διαφήμιση, που είναι όχι η καλύτερη διαφήμιση. Άκριο. Και αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση είναι. Μα δεν είναι αυτό. Μα πρώτα απ' όλα δεν σε βρίζει, δεν σε κάνει κάτι, δεν σου λέει κάτι. Απλά Έτσι. έχει κάποιε αντίθετε απόψει στην κοινή λογική που όλοι μα θεωρούμε ότι είναι κοινή αυτή η λογική. Για παράδειγμα, για. Το γάμο των ομοφιλόφίλων για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όταν σου κάνει αντιπολίτευση για κάτι τόσο ρηχό, που είναι κοινώ αποδεκτό, τότε δεν σου κάνει κάποια ισχυράστικη αντιπολίτευση. Η διαθήμιση σου κάνει. Και μιλάμε για αυτό να γίνεται παραδεταμένα και συνεχόμενα. Κοίταξε να δει, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν... Είχαν σταματήσει να λένε και τα, τα στραβά τη κυβέρνηση. Δηλαδή, πέρσι είχαμε φωτιέ. Κατακάει και η Ελλάδα. Είχαμε πλημμύρε. Είχαμε παρακολουθήσει με το Πρέντατορ. Θα πάμε σε λιγάκι ας πούμε, για τα προσωπικά δεδομένα και τι παρακολουθήσει. Λοιπόν, είχαμε παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την ε, Μισελ Σιμακοπούλου τη Δημοκρατία. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια θέματα. Α, δεν συζητάμε πούμε, το μάτι ότι όλοι, βγήκανε βγήκαν ας πούμε, λάδι. <laughs> <έτσι>. Τα τέμπι. <laughs> που βγαίνουν τώρα, λάδι και εδώ. Ήταν, ήταν το επόμενο λοιπόν, τα τέμπη, τόσου νεκρού. Και βλέπει λοιπόν ε, ότι πήρε η Νέα Δημοκρατία 41%. Γιατί πήρε όμω 41%? Πήρε 2 εκατομμύρια ψήφου, 2 εκατομμύρια 100.000 ψήφου, γιατί από τα 10 εκατομμύρια ψηφοφόρων που υπάρχουν μέσα και υπάρχουν και πολλοί πεθαμένοι στι λίστε, δεν του έχουν αφαιρέσει. Γιατί ο πεθαμένο δεν ψηφίζει, οπότε είναι αποχή από μόνο του. Είναι άτομο που δεν έχει πάει να ψηφίσει, στην ουσία. Όταν έχει λοιπόν 10 εκατομμύρια στου εκλογικού καταλόγου και πάνε και ψηφίζουν μόνο τα 5, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στα 5 εκατομμύρια, δηλαδή όσου ψήφισαν, το 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία, είναι τα 2 εκατομμύρια ε, άνθρωποι ναι. που την ψήφισαν. Σωστά. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 2 εκατομμύρια 100.000 ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αν πήγαιναν λοιπόν τα 10 εκατομμύρια να ψηφίσουν, τα 2 εκατομμύρια θα του δίναν α πούμε 20%. 100, 20 εκατομύρια, εκατομύρια, ας πούμε. Δεν θα έπαιρνε το 41% που θα χρειαζόταν ο για να κυβερνήσει. Δηλαδή στην ουσία Εάν πα να ψηφίσει, τιμωρεί αυτόν ο οποίο δεν είναι σωστό και σε κοροϊδεύει προεκλογικά. Ό,τι έγινε με τη Γαλλία. Ό,τι έγινε με τη Γαλλία. Εδώ είναι η απόδειξη λοιπόν. Όταν φωνάζουμε εμεί και λέμε πηγαίνετε να ψηφίσετε, γιατί το λέμε. Έχω κάνει συμφέρον, να πούμε, αν θα ψηφίσει το οποιοδήποτε κόμμα. Μου λέγανε όλοι ποιο να ψηφίσουμε. Άρα να μην ψηφίσουμε, λέει Μα εγώ θα σα πω ποιο να πάνε να ψηφίσετε. Θα <laughs> να ψηφίσετε αυτό που εσεί θεωρείτε σωστό. Ενώ παλαιότερα θα του λέγαμε τι θα πάνε να ψηφίσουν. Ε, τώρα δεν είναι έγκλημα αυτό. Δεν, δεν το ξανακάνει. Δεν το σέβεσαι τον άλλον και λε: Εγώ μα σε δεν σέβομαι. Δεν μπορώ να σε, δώσω, ως, να σε δώσω πρόβατο και να σου πω πήγαινε να ψηφίσει. Έχω δημόσιο λόγο, έχω ένα κανάλι και είμαι υπόλογο σε αυτό που θα πω. Γιατί αν αυτό που θα πω είναι λάθο. Μετά θα μου πει: Ξέρει ποιο είναι, είναι όμω το καλό. Μου εσύ μου είπε να πάω να το κάνω. Μπράβο. Ξέρει είναι Έγινε το Έγινε καλό. Με του παρτιάτε. Θυμάσαι τι, τι πόλεμο δεχτήκαμε μετά. Εσεί μα λέγατε ότι ψηφίζουμε σπαρτιάτε. Λογικό δεν ήταν. Ποιο του έβαλε του παρτιάτε στη Βουλή. Όλοι μα. Σωστά. Και αποδέχτηκε τώρα τελικά, α πούμε, ξέρω, ότι δεν ήταν η φωνή του ενό. Σωστό είναι αυτό. Που έχει έπαρση τώρα τελευταία να πει, ξέρει κάτι, πήγαινε ψηφίστε αυτό, γιατί εγώ αυτό στηρίζω. Το στηρίξαμε όλοι τότε, εσύ, εγώ, πολλά κανάλια και πολλοί κόσμος μέσα από τα social. Ήταν και η τηλεόραση. Ήταν, α πούμε, δόθηκε μεγάλη έμφαση. Ναι. Και μπήκαν οι Σπαρτιάτε με 244.000 στη Βουλή, το οποίο είναι στην ουσία το 50% των εθνικιστών στην Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή 500.000 ψήφου. Άραγε mm. Άρα για λοιπόν, ένα κόμμα το οποίο πήρε 244.000 πήρε του μισού, οι μισοί εθνικιστέ στην Ελλάδα το είδαν, το καταλάβαν, μου ξέρω, εγώ, ότι δεν πρέπει να το ψηφίσω αυτό το κόμμα. Τώρα λοιπόν, με την τελευταία ας πούμε εντολή στήριξης, δεν ήταν εντολή, ήταν υποτίθεται προτροπή ότι εγώ θα ψηφίσω αυτό. Ναι. Yeah. Αλλά ήταν στην ουσία σαν να έλεγε: Α ναι, το ίδιο. Ναι. Κάντε το ίδιο. Γιατί και λοιπόν, το διαφημιστικό ήταν πάλι αντίστοιχο. Ακριβώ. Λοιπόν, χωρί τα ψέματα που έλεγε το διαφημιστικό μέσα, τα οποία τα έχω τονίσει στο κανάλι μου. Βλέπει λοιπόν ότι ο κόσμο, πρώτα απ' όλα μα έλεγαν από, από νωρίτερα, ότι εγώ σπαρτιάτε δεν ξαναψηφίζω μετά από αυτό που είδα. Ε, βέβαια. Εντάξει. Δεν ήτανε. Δηλαδή δε, δεν δε βάλαμε εθνικιστέ μέσα στη Βουλή. Βάλαμε πούμε, ένα κόμμα που ψήφισε ακόμα και τι ε, συντάξει να πάνε στα 72-74 χρόνια. Τους Ναι, ε, βέβαια. Δεν ναι. ψηφίσαν, πούμε, το νομοσχέδιο αυτό στην αρχή. Το πρώτο, νομίζω, δεύτερο νομοσχέδιο που ψηφίσαν μέσα στη Βουλή ήταν η αύξηση των ορίων ηλικία, α πούμε, εγώ, για κάποιου που εργάζονται. Αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι τώρα το νομοσχέδιο ακριβώ τι έλεγε, να φτάσει στα 72 με 74 χρόνια. Όταν στη Γαλλία διαλύεται το σύμπαν με κάτι, αυτού. με κάτι, τέτοιο, εδώ πέρα, α δεν βγήκε κανεί να παραπονηθεί. Όταν δεν βγαίνει κανεί να παραπονηθεί, σου λέμε του 10, πάρε κι άλλο. Ναι, εννοείται αυτό. Σε λίγο λοιπόν ε, κόβουν τώρα τα επιδόματα που να είναι. Βγήκε, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι ε, ναι, θα υπάρχει μια αύξηση ας πούμε στην αρχή το πρώτο τρίμηνο και μετά αρχίζει σιγά-σιγά η μείωση. Ε, στην ουσία, σε κοροϊδεύουν ότι θα είναι αύξηση των επιδομάτων των ανέργων, όταν στην ουσία, ας πούμε, μετά από ένα τρίμηνο, πούμε, θα ξεκινήσει η κατρακύλα ας πούμε, και θα παίρνει, α πούμε, τίποτα για να ζήσει. Ε, είναι αέρα, ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Μα γιατί. Γιατί τελειώνει. Βγαίνει από το την Ευρώπη και ξεμπερδεύει. Ο Όρμπαν ε, αυτή τη στιγμή έκανε. Ναι, καταλαβαίνω τι θε να πει, θε να πει, αλλά είναι λίγο διαφορετικά στην πολιτική. Μακάρι να μπορεί να το πει όπω ο Αλέξη Τσίπρα ή είπε... Η πολιτική είναι πολιτική όταν αφορά, α πούμε, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι μπορεί να το, το κάνει. Όταν ο λαό αυτή τη στιγμή πεινάει και δεν έχει να βγάλει το μήνα του από τι 10 του, του μηνό και μετά. Τι σχέση έχει πλέον, πούμε, από ποιον ήρθε αυτή η εντολή, Τι με ενδιαφέρει με ένα ευρωπαϊκό έτο, τι λέει. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε Όρμπαν στο τιμόνι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Προεδρία. Θα έχουμε Λεπέν, αν τα βρει με το 10% του τρίτου, τέταρτου κόμματο, νομίζω που, που μπήκε ε, στις στι εκλογέ εχθέ. Ε, έχουμε Αυστρία, Γερμανία, και το το Σουηδία. Φεύγει ο Στόλτεμπεργκ γιατί δεν μπορεί mm. να πάρει παράταση και βάζουν ένα συντηρητικό ρόλο. αυτό, τον Νοέμβριο έχουμε και εκλογέ στην Αμερική. Βέβαια. Που ενδέχεται λοιπόν να βγει ο Τραμπ. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί ενδεχομένω και κάνουμε το σταυρό μα να αλλάξουν όλε αυτέ τι ισορροπίε που υπάρχει. Πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν θα το αλλάξουν. Πόλεμο που ετοιμάζουν στο Λίβανο. Αλλά δεν πρέπει να το πούμε. Δεν ξέρω τι. Δεν, δε, ο κόσμο δεν θέλει την αλήθεια. Δεν θέλει την αλήθεια. Ε, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε. Τι, 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 τι αρέσει στον κόσμο από όλα αυτά. Η ατζέντα. Τίποτα δεν θα αρέσει. Η η πείνα, η ανεργία. Τι αρέσει. Η αύξηση του ρεύματο που έρχεται τώρα τον Ιούλιο. Από πού ω που, που αύξηση του ρεύματο πάλι γιατί. Έχω και καλύτερο εδώ πέρα. υπήρξαν, υπήρξαν κάποιες, κάποιοι επενδυτέ που έχουν επενδύσει σε βοτοβολταϊκά και τους είπανε από εναλλακτικέ και όχι τον, τον ΔΔΙΕ, ότι τις ώρες εχμής, τύπου 9 με 4, δεν θα αγοράζουμε το ρεύμα σας. Λόγω υπερπληθώρας ε, όμως, όμως τα φωτοβολταϊκά δεν έχουν χώρο αποθήκευσης του ρεύματο. Δεν είναι σαν το λιγνίτι. υπάρχει χώρο αποθήκευση. Έχει μπαταρίε οι οποίε αδειάζουν Δεν έχουν βάλει νέσμα. περισσότεροι. Οι περισσότεροι, περισσότεροι δεν έχουν βάλει πλέον, πλέον λεφτά. Και δεν είναι, δεν συνεχόμενα ρεύμα. Α ναι, πούμε Και, και, και η οι άλλοι ακυρώνουν μονομερό τη συνεργασία του και λένε ότι τώρα δεν, δεν, δεν σα αγοράζουμε. Δεν με νοιάζει. πήγαινε με Μα νομικά. Τώρα από όλα είναι ότι βγάζουν την κιλοβατόρα, φίλε, με την τιμή του φυσικού αερίου. Είναι δυνατόν. Πιο... Αγοράζει πιο... ρεύμα από, από ανεμογεννήτρια. Μα ανεβαίνουν οι τιμέ ενώ έχουμε από υπερπληθώρα. Ναι, από φωτοβολταϊκά. Είχαμε α πούμε λιχνίτη και μα έκλεινε τα εργοστάσια. Ας πούμε, και ο... το πουλάμε στα Σκόπια Φωλταϊκά. και μα το γυρνάει πίσω το... τα Σκόπια. Μα πουλάνε πίσω τα. Υπάρχει ρεύματο από εργοστάσια που είναι παρακείμενα, πυρηνικά εργοστάσια. Αλλά εμεί δεν θέλουμε πυρηνικό εργοστάσιο εδώ. πέρα με μολυνθεί ατμόσφαιρα. Οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει που έπαθε ζημία πέρσι με του σεισμού. Βέβαια. Η Βουλγαρία το ίδιο. Οι στην Ιουκοσλαβία δεν έχει γίνει. Στην, στην, Πώ θα είναι στην Ουκρανία. Δεν έχει γίνει. Α πούμε με το Τσέρνομπιλ. Τι είχε γίνει εκεί πέρα. Που είχαν α πούμε μολυνθεί τα πάντα τότε. Δηλαδή, άμα το έχω μέσα στη χώρα μου, α πούμε θα έχω πρόβλημα. Άμα είναι στην διπλανή, δεν θα έχω. Mm. Εδώ λοιπόν, εντάξει, όχι ότι είμαι υπέρ των πυρηνικών εργοστασίων κλπ. Αλλά να λέμε και τα πράγματα όπω είναι. Δεν μπορεί να μου φέρνει ηλεκτρικά λεωφορεία, αυτοκίνητα, να μου ζητά τέτοια πράγματα όταν α πούμε για να φορτήσει ένα λεωφορείο, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, ένα πατίνι, πρέπει να δουλεύουν από πίσω ας πούμε, τα, τα ίδια μέσα, α πούμε, και με πολύ μεγαλύτερη ε, προσπάθεια. Και με εκπομπέ διοξιδίων. Ε, γιατί χρησιμοποιείται πάλι πετρέλαιο. Ο κόσμο έχει ιδέα με τι πράγματα. Οι μπαταρίε, α πούμε, των αυτοκινήτων, των μοτοσυκλετών και όλων αυτών των ηλεκτρικών μέσων έχουν ιδέα πώ η καταστροφή κάνει στον πλανήτη για να, φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και τι ενέργεια ξοδεύεται. Λοιπόν, αυτά είναι Πετρελαίου. κοροϊδία. Είναι κοροϊδία. Η, και η, πώς το λένε, η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά είναι κοροϊδία. Όμω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από ό,τι είδε, αυτή τη φορά το διακύβευμα περισσότερο ήταν ότι λε και πάμε σε εθνικέ εκλογέ. Ενώ αυτά είναι για ευρωπαϊκό επίπεδο ζητήματα. Δεν θύχτηκαν όσο θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά έχουμε ένα πολύ κακό ρόστερ με σκηνοθέτε ταινιών, με ηθοποιού. Μα στείλαμε πάλι celebrities. Κάθε φορά, με celebrities. Κάθε φορά αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι. Στέλν δηλαδή πάλι στείλαμε είναι... αναρμόδιου. Ναι, στείλαμε celebrities να μα εκπροσωπήσουν στην Εμείς Ευρωπαϊκή Εμεί τώρα και μιλάμε και με τεκλογικά και όλο το έργο εκεί πέρα πάλι δομήθηκε. Και πάλι η Ελλάδα έστειλε ό,τι χειρότερο μπορούσε να στείλει. Εδώ τι γίνεται. Ή αποτυγχάνουμε εμεί στο να δείξουμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Γιατί σίγουρα αποτυγχάνουμε, δεν εξηγείται διαφορά. Κάτι πάει λάθο τέλο πάντων. Κάτι πάει λάθο. Ο κόσμο δεν σκέφτεται να ψηφίσει με τη λογική τέρη. Σωστά. Ψηφίζει με το συνέστημα. Όχι με το συνέστημα το πόσο του αρέσει. Ο κόσμο ψηφίζει με το συνέστημα. Δυστυχώ. Γι' αυτό όμω μετά τι 10 του μηνό να τρώνε συνέστημα τέρη. Ναι. Σωστό έτσι, είναι αυτό που λες Έρχονται δύσκολοι καιροί Αλλά εμείς που το λέμε αυτό είναι λάθος δεν θέλει ο κόσμο να ακούει το ότι έρχονται δύσκολοι και σου λέει πόσο. Τέρι, σε λίγο εμεί δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Είδε τι γίνεται. Ο άλλο, α πούμε, είπε: Θα κατέβω στη συγκέντρωση και τον πήγανε στο αυτόφορο, α πούμε, πριν το κάνει. Πες για πε περισσότερα γι' αυτό. Έχω κι εγώ δύο νέα να πω. Τι να πω. Στη στα, στην εκπομπή του Στέφανο Δαμιανίδη, έτσι να λέμε και την αλήθεια όπω είναι. Ναι, σωστά. Πήγε ένα άνθρωπο λοιπόν και είπε: ότι εγώ στηρίζω πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που κάνουν και εμεί να μην βγούμε Europe να πούμε Pride. την άποψή μα. Ναι, για το γύρω πράγμα. Λοιπόν. Δεν μπορεί να μην βγούμε να πούμε την άποψή μα. Αν ναι. κοιτάξει το ελληνικό σύνταγμα. Και τι ήθελε σύνταγμα, να κάνει στην πράξη. Το ελληνικό σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνε πολίτε έχουν δικαίωμα να διαδηλώσουν ειρηνικά σε όλη την επικράτεια και η αστυνομία έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται, όχι να το σταματήσει. Ναι. Δεν υπάρχει νόμο που να λέει σταματάω τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Μόνο αν είναι για εθνικού λόγου ή για κάτι άλλο. Ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι, α πούμε. Ή η μόνο εάν λόγια. υπάρξουν οι γνωστοί, άγνωστοι του συστήματο που θέλουν να χαλάσουν τη συγκέντρωση και δημιουργήσουν προβλήματα. Εκεί του επιτρέπουν. Στου αναρχικού, α πούμε, επιτρέπουν να πάνε στι συγκέντρωσει. Μα οι είναι την, πληρωμένοι. Για, για, για την uh, Μακεδονία, για όλα αυτά. Τα έχω ζήσει, τα Αυτό με τη Μακεδονία είναι πολύ σημαντικό, διότι τη στιγμή που γινόταν το Europride, Υπήρξε, υπήρξε απαγορευτικό για να γίνει κάποια συνάθρηση Ελλήνων που θα ήταν για τη Μακεδονία. Mm. Δεν το επιτρέψανε, το βγάλανε. Ότι δεν θα σα δώσουμε. Και πέρα από αυτό οι άνθρωποι αυτοί είπαν εμεί θα συγκεντρωθούμε στο προάβλημα μια εκκλησία ειρηνικά. Δεν και, κατάλαβα Και το, και το κάνανε. Το... Δεν δε, δε του αφήσανε. Δεν δε αφήσανε. Πήγανε, πήγανε στο σπίτι μέσα και τον πιάσανε τον άνθρωπο που λέει Αν σε πέντε λεπτά δεν ανοίξει μέχρι να έρθει ο εισαγγελέα, θα βάλουμε κλειδάκι και θα μπούμε μέσα με το ζόρι να σε πιάσουμε. Ποιο ήταν κανένα μέλο, α πούμε, καμία τρομοκρατική οργάνωση. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τον πήραν αυτόφορο, έχω Δεν το ξέρω, τον πήραν αυτόφορο τον άνθρωπο. Σήμερα νομίζω δικαζόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη κάπου. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Αν ήξερα για την πόλη καλύτερα, α πούμε, μπορεί να είχα πάει κι εγώ, α πούμε, εκεί πέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, έχω αυتي... ανθρώπινο δικαίωμα να, να διαδηλώσω την άποψή μου. Αυτοί θεωρήσαν ότι είναι αντισυγκέντρωση. Ότι δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση μέσα στη συγκέντρωση του Pride όμως αυτό δεν ήταν η πραγματικότητα ήταν απλά μια άλλη συγκέντρωση σε άλλο χώρο το θέμα είναι ότι, ότι απαγορέψανε και με το πρόσχημα το ότι είναι αντισυγκέντρωση σε Θεσσαλονίκη Μπορούσα να του πει, ξέρει κάτι, το Pride γίνεται εδώ, δεν ξέρω και τι περιοχέ εδώ πέρα. Εσεί πηγαίνετε εκεί να μα θέλετε να διαδηλώσετε. Γιατί δεν το κάνανε αυτό. Απλή ερώτηση. Γιατί δεν το κάνανε αυτό. Να πει, ξέρω εγώ, εσεί θα συγκεντρωθείτε εκεί και εσεί θα συγκεντρωθείτε εκεί πέρα και κάντε ό,τι θέλετε. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να το φυλάει. Τι είναι αυτό, προλητική σύλληψη, για να μην τυχόν και πάει την επόμενη μέρα. Δηλαδή τον δικάζουν τον άνθρωπο αυτό, τον πιάσουν, τον συλλάβανε, ε, χωρί καν να έχει κάνει ακόμα. Λέει για διέγερση λύση είναι υπακόη. Ποια διέγερση είναι υπακόη. Είπε ο άνθρωπο το αυτονόητο. Σκέψου Είπε τι ότι λέει το Σύνταγμα, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνε πολίτε. Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν δεν έχουν ορκιστεί πίσω στο Σύνταγμα και στου νόμου. Και στου νόμου. Το κατανοώ το αυτό. Δεν δικάζεται κάποιο ναι, Ο άνθρωπο τι, τι είπε, πάρτε τα όπλα και βγείτε έξω, α πούμε, πάμε να πολεμήσουμε. Όχι. Είπε ο άνθρωπο να συγκεντρωθούμε ειρηνικά ας πούμε στο πρόβλημα μια εκκλησία, α πούμε, ξέρω εγώ, να διαδηλώσουμε εμεί αυτό που δεν θέλουμε για την πόλη μα. Ναι. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα. Δεν, το δεν είναι κορυφή, είναι, πάνω, είναι πάνω απ' όλα. Ναι, όμω στην Ελλάδα δεν και δικάζεται κάποιος βάσει συντάγματος Δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο που να δικάζει αντιστοίχω. Μα δεν είναι αυτό, είναι ποινικό δικαστήριο. Όταν σε συλλαμβάνουν ας πούμε, για διέγερση είναι Ναι, αλλά. Ναι, αλλά εσύ επικαλείσαι το άρθρο υπακοή. του συντάγματο το αντίστοιχο. Ναι, μα ποια είναι υπακοή. Ότι είναι δικαίωμά μου. Ακριβώ. Το δικαίωμά μου ναι, είναι αλλά... ανυπακοή. Το δικαίωμά μου είναι ανυπακοή. Το ανθρώπινο Ωραία. δικαίωμά μου που είναι μέσα στο Σύνταγμα είναι ανυπακοή. Κοιτάξτε, να Το πρόβλημα δράδει. στην Ελλάδα εγγυημένα είναι το δικαστικό σύστημα. Εγώ θέλω να προτείνω τεχνητή νοημοσύνη για το δικαστικό σύστημα. Δεν πάει άλλο αυτό με την Ελλάδα. Δεν Πρέπει κάποια να στιγμή να τελειώσει. να μην ουμοσύνη, αποφασίζει. Την να έχεις να υποδεικνύει. Την έχω ψάξει, να υποδεικνύει. Κάνει, να υποδεικνύει. κάνει, Κάνει πολλά σωστά, λάθη. Κάνει πολλά σωστά, σωστά είναι αυτό. Να υποδεικνύει. Δεν είναι σε θέση να. Να, να, αποφασίζει, να αποφασίζει. σε καμιά περίπτωση να μην αποφασίζει η ρομπότ. Όχι. Θα μου πει μπορεί να λειτουργήσει ε, ε, ω κερκόπορτα. Αν θα αυτό τα βέβαια. να είναι όπω είναι στι ΗΠΑ. Να υπάρχουν ε, ενορκοί οι οποίοι ξέρω, να αποφασίζουν αυτοί και, και την ποινή να την ορίζει μετά πλέον ο δικαστή. Σωστό είναι και αυτό. Και ανοιχτέ αυτή... κάμερε να έχει. Πολίτης, να βλέπει ο λαό. Πολίτε με κλήρωση οι οποίοι θα πούνε είναι σωστό ή είναι λάθο αυτό. Σκέψου να ήταν ανοιχτέ οι κάμερε ο... και να, να υπήρξαν στο παιδιά. YouTube όλε αυτέ οι συνεδριάσει, οι, οι δικαστικέ και να είχαμε εμεί περιεχόμενο για πάντα. Ναι, έλατε. Σκέψου. Αλλά να μα αφήναν να το παίξουμε έτσι. Mm. Όχι mm. κάποιοι mm. άλλοι που γίνουν ε, υπογείω και λόγω κρίνουν ολόκληρα κανάλια και για πνευματικά δικαιώματα και τα ρίχνουν κιόλα. Τέλο πάντων, έχει πολλά που γίνονται αυτή τη στιγμή με τη λογοκρισία και βλέπει κάποιου πολιτικού αρχηγού που μιλάνε κατά τη λογοκρισία και είναι η πρώτη στη λογοκρισία σε τελική ανάλυση. Έτσι ακριβώ. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει και κάτι άλλο. Είναι ένα λογαριασμό στο X που λέγεται Radio Genoa. Ιταλικό δηλαδή λογαριασμό. Κάμια mm. 800.000 έχει, 800 έχει ακολούθου. Δεν το έχω υπόψη μου. Πολύ σημαντικό λογαριασμό γιατί βγάζει οτιδήποτε έχει σχέση με παράνομου λαθρομετανάστε. Mm. Το βγάζει σε βίντεο. Και αυτό δημιουργούσε ζημιά σε, στο ευρωπαϊκό αφήγημα. Και τι έκανε η φίλη μα η Μελώνη. Τον έβαλε φυλακή. Βγάλα τον Ασάντζ και βάλα αυτόν τον άνθρωπο. Μαζί με όλου του τους λογαριασμού. Είναι καινή τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο να του τρέξει δηλαδή του λογαριασμού. Γιατί του χαλάει τη συνταγή, δεν καταλάβω. Ναι. Η Μελώνη όμω. Υποτίθεται ότι. η ακροδεξιά, υποτίθεται. Ναι, υποτίθεται. Υποτίθεται. Σκέψου τι, όταν τι έρχεται εμείς, τώρα. Αν βγάζουμε εμεί τα υποτίθεται, δεχόμαστε πόλεμο. Δηλαδή, εμεί βγάλαμε και τα υποτίθεται τα ελληνικά πλέον. Και του λέμε, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι. Όταν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι χρόνια σε έναν άνθρωπο συγκεκριμένα και λέει, σταματάμε τη στήριξη για αυτού και για αυτού του λόγου. Ναι. Αντί. ο κάποιο ο, 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 ο οποίο δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει. Δε γνωρίζει. Και έχει άποψη. Ο, ο άνθρωπο που δεν γνωρίζει έχει άποψη. Σωστά. Μάθε πρώτα δε. Και Επειδή να, ψηφίζει, να έχει άποψη. άποψη σου, Να ακούσω την άποψή σου. Όχι, ο κάθε άνθρωπο πρέπει να έχει άποψη. Αλλά πρέπει να έχει την αντίστοιχη γνώση για να έχει άποψη. Δεν μπορεί να έχει άποψη για Και όταν για σε πιάνουν κατηδίαν και σε ρωτάνε και, και του λες την αλήθεια. Διαστημικό, για διαστημικό λεωφορείο που δεν ξέρω πώ φτιάχνεται, να έχω άποψη αν φτιάχνεται και σωστά ή όχι. Ή αν θα πέσει, α την ώρα που θα, θα, απογειώνεται να πάει στο φεγγάρι. Μπορώ να, να έχω άποψη για κάτι που δεν ξέρω. Όχι. Πώ θα έχω άποψη. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Άποψη θα έχω για κάτι το οποίο το γνωρίζω καλά. Και να πω, ξέρει κάτι, η λογική μου λέει αυτό. Εντάξει, μπορεί να κάνω και κάπου λάθο, άνθρωπο είμαι. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, όταν βλέπει στη μία πλευρά, στην άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά, βλέπει λάθη να γίνονται, και δεν βλέπει ένα λάθο. Ήταν επανειλημμένα τα λάθη. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια με οδηγεί σε κάτι το οποίο εγώ δεν είναι στι ιδέε μου, δεν είναι στι βασικέ μου αρχέ. Είμαι εθνικιστή ή είμαι, α πούμε, προσωπολάτρη. Πρέπει να διαλέξω τι είμαι. Αν είμαι που ψηφίζω τότε, και στρατηγικά τότε κανέναν Αλέξη Τσίπρα Ακριβώς. ή που ψηφίζω και στρατηγικά κανέναν που θέλει να κάνει συγκυβέρνηση με, την, με, με το κόμμα εγώ κάνω ένα poll και λέω θέλει ο κόσμο, εάν έχει ένα μαγικό κουμπί να εξαφανιστεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία να εξαφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ή να εξαφανιστεί όλο το σύστημα το οποίο ελέγχεται από τη Νέα Δημοκρατία Βάλε το ΕΛΙΑΜΕΠ, βάλε μέσα το ΠΑΣΟΚ, ελέγχεται από τη Νέα Δημοκρατία. βάλε τους Δήμους, βάλε τις περιφέρειες, βάλε, 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 βάλε τα κανάλια. Είναι πάρα πολλά αυτά που ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα και βρίσκονται το σε Στο Skype παίζει όλη μέρα Τουρκία, α πούμε. Ό,τι γίνεται στην Τουρκία. Τι με ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται στην Τουρκία καθημερινά. Βλέπει το 49% Γιατί το ο Αλέξη αγόρασε... Τσίπα σε... αυτή τη 49... στιγμή είναι επίτιμο διδάκτορα σε τουρκικό πανεπιστήμιο. Ιδιωτικό κιόλα. Ιδιωτικό κιόλα. Ιδιωτικό κιόλα. Ιδιωτικό κιόλα. Ιδιωτικό Α, το ξέρει. Ε, βέβαια. λοιπόν, αλλά όταν βλέπει. Ιδιω... Ιδιω... Σύντα... Πολύ σωστό που ήταν εναντίον. <laughs> <laughs> Ακριβώ. Ήταν εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τώρα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όταν βλέπει λοιπόν το 49% ενό καναλιού εδώ στην Ελλάδα το αγόρασε άνθρωπο Τούρκο. Τουρκικών συμφερόντων λοιπόν κανάλι κατά 49% και το 51% είναι άνθρωπο, α πούμε, που από το πρωί μέχρι το βράδυ διαφημίζει το Μητσοτάκι. Έχω καλύτερο. Θα βλέπει ότι η τουρκική πρεσβεία λέει, έβγαλε, λέει. Ε, Έχω καλύτερο. τύπου την ημέρα που έγινε. Ο, ο μαδάρχη στην Ελλάδα, πασίγνωστο, τον παίζουν όλοι ω τον υπερπατριώτη, επειδή όντω, να του δώσω τα εύσημα, μέσα στην πανδημία και αυτό μιλούσε αντίθετα. Αυτό του το δίνω. Και μαζί του σε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Μαδάρχη βάζει προπονητέ Τούρκου. Δηλαδή ακολουθεί ακριβώς το trend του Sky και γενικότερα και του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακολουθεί ακριβώ. Ενώ το παίζει ότι είναι αντισυστημικό, ότι συχαίνεται τη Νέα Δημοκρατία, ότι συχαίνεται το σύστημα. Από την άλλη μεριά, αντί να πάρει κάποιον προπονητή, ο οποίο αυτή τη στιγμή έμεινε χωρί δουλειά, που είχε και παλαιότερη, παλαιότερη εμπειρία με τη συγκεκριμένη μπασκετική ομάδα. Γιατί από εκεί βγήκε και ήταν στην καλύτερη ομάδα τη Ευρώπη πριν τι κυρώσει κατά τη Ρωσία. Αντί να πάρει ένα τέτοιο άτομο, κάνει ένα ψεύτικο μπιφ, να το πω έτσι, και πάει και παίρνει έναν Τούρκο προπονητή. Και μετά αυτό πηγαίνει και χρηματοδοτεί άλλα μικρότερα κόμματα. Συγγνώμη, σε ευρωεκλογέ δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Πολύ καλά, αλλά Α. δεν πρέπει να μιλήσω. Η... Οπότε η... πε εσύ καλύτερα. Ναι, το συγκρότημα, το χορευτικό τη τραγουδία που μα εκπροσώπησε, Γίνανε και λέγανε ότι είμαστε Τούρκοι από την Τζάνθη. Αστεί ναι. πάνε. Ενίσχυε για την Eurovision, εκεί. Ναι, για την Eurovision. Ναι, ότι είμαστε, ναι, ότι είμαστε Τούρκοι. Σωστά. Ναι. Αυτό... Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπράβο. Πολύ σωστά. Θε να σου πω άλλο ένα σημαντικό. Ότι το, το Κίεφ είναι το πρώτο. Α, μπράβο. Το ΑΕΝ, λοιπόν, που υποτίθεται έκοψε και του Σπαρτιάτε τώρα στι ευρωεκλογέ. Αδίκω. Και το κόμμα Έλληνε και του ανεξάρτητου που πάνε μαζί. Αδίκωση, όλα αυτά άδικα. Λοιπόν, ο Άριο λοιπόν στο Αλ1. έκοψε του Σπαρτιάτε, έκοψε ε, το κόμμα Έλληνε, έκοψε δηλαδή κόμματα ελληνικά και πέρασε ένα κόμμα το οποίο είχε μέσα μουσουλμάνου, μουσουλμανικά ονόματα, όλα τα ονόματα είναι μουσουλμανικά και των πατεράδων του ακόμα. Ναι, αλλά είναι Έλληνε. Οι μουσουλμάνοι αυτοί είναι Έλληνε. Ναι, γιατί βγήκαν λοιπόν στι εκλογέ και κάνανε δηλώσει ε, υπέρ τη Τουρκία. Τι έκανε λοιπόν το Α1 μετά. Τι έκανε το εκλογοδικείο μετά, Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι Έλληνε πολίτε που είχαν δικαίωμα ο... να κατέλθουν. ενώ δικαιώμαστε, άλλοι δικαιώμαστε, και άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να κατέλθουν. Δεν έχουμε για αυτό το πράγμα. Τι έχει γίνει με αυτό. Δεν έχουμε γνώση τι έχει γίνει. Σωστά, σωστό είναι αυτό. Τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να κόβει ελληνικά κόμματα και να αφήνει κόμματα τα οποία βγαίνουν εκ των υστέρων έστω και λένε, α πούμε, ξέρω εγώ, μα άμα μπει στο Wikipedia, το λέξει κάθαρα ότι είναι ένα κόμμα τουρκικών συμφερόντων. Σωστά. Το λέω εγώ αυτό. Το πράγμα το λέει το Wikipedia. Άμα το λένε αυτοί λάθο, τότε το, 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 μεταφράζω και εγώ λάθο. Μα ίδι, βγαίνε... ίδια η... Στόματος, η ίδια. Η ίδια η... ο πρόεδρο βγήκε και είπε ότι. μπράβο. Και λέει λοιπόν για το στόμα η ίδια η πρόεδρο ότι είμαστε κόμμα τουρκικών συμφερόντων. Ε τότε συγγνώμη. Ε, τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή να εκλέγουν κόμμα σε ελληνικό έδαφο. Τις, με υποτιθέμενους για τις Έλληνες μουσουλμάνους Δηλαδή υποτιθέμενου Έλληνε ναι, μουσουλμάνους Δίνουμε πόδι στου Τούρκου να μπουν στην Ευρωβουλή, ενώ α πούμε στην ουσία η χώρα του είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σου αυτό. πω κάτι σημαντικό. Ά, το δηλαδή, συγκεκριμένο κόμμα. Εκεί, το συγκεκριμένο. Σωστά. Αυτό ακριβώ έχει γίνει. Έχουμε αφ... ανοίξει Πολύ μεγάλη όμω είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε Δεν πρόβλημα. τώρα για το Αιγαίο και του αφοπλισμού των το νησιών. Κιεφ, το Κίεφ. Το, το Κίεφ, το κόμμα Ισότητα Ειρήνη και Φιλία, στο οποίο αυτοαπακολούνται ω Τούρκοι οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ είναι Έλληνε Μουσουλμάνοι βάσει συνθήκη Λοζάνη, αυτά που αποκαλούνταν ω Τούρκοι. Mm. Πήρε ψήφου και σε νησιά του Αιγαίου. Ναι. Αυτό πρέπει και... να εξεταστεί. Στην Αλφα Πειραιά πήρανε. Μα είναι πρώτη. Στην Αλφα Πειραιά πήρανε ψήφου. Στην Αλφα Πειραιά πήρανε ψήφου. Το ξέρω γιατί ήταν εκλογική μου περιφέρεια και μου φάνηκε τρελό. Πολύ αυτό πέρα περίεργο. Λίγου, λίγου. Δεν έχει σημασία. Πήρανε. Αυτό τι θα γίνει στι εθνικέ. 3,77 πήγαν, νομίζω, πόσο λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Εκεί. Ε, πήγαν κοντά στο 1%. Α, όχι, ναι, όχι, καλά 0,76. 0,77 νομίζω πήγαν. 0,75. Ναι, δεν θυμάμαι καλά. Κοντά αλλά, στο σχεδόν. 1%. Ήταν πρώτο κόμμα στην Ροδόπη και στην Ξάνθη. Όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ε, λένε, κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα. Μα κλέβουν Φο... την περιοχή. Όταν αρχίσουν όλοι οι μουσουλμάνοι και υπάρχουν και τρομερέ επενδύσει. Όταν αρχίζουν ω ah. Έλληνε πολίτε με τι ελληνοποιήσει που γίνονται, τότε τι περιμένει ο κόσμο να γίνει. Το 3% θα το πιάσουν σε λίγο για πλάκα. Τέτοια κόμματα θα το πιάνουν για πλάκα σε λίγο. Ποιο θα κυβερνάει την Ελλάδα μετά. Είπε τη λέξη κλειδί. Είπε το 3%. Πάμε λοιπόν στο σοβαρό διατάφτα. Επέτρεψε η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, να μπει αμέσω του αριού πάγου το κόμμα αυτό και τι θέλουν να κάνουν. Να αυξήσουν το όριο σε 5%. Όχι 4 που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι 4. Θέλουν να το πάνε 5%. Γι' αυτό το αφήσανε να, να μπει. Γι' αυτό το αφήσανε να μπει. Κατάλαβε τι παιχνίδι παίζουν. Ναι. Και Έτσι. αυτοί ξέρουν, που είναι μέτρ στα, στην εκλογική νοθεία. Ξέρουν πόσο ακριβώ μπορεί να πιάσει το maximum το συγκεκριμένο κόμμα. Το Μα Κιέφ. δεν είναι μόνο η νοθεία. Γιατί εδώ που τα λέμε, ξέρεις, βγήκανε κάποιοι και κατηγορούσαν λέει, την νοθεία, κατηγορούσαν ας πούμε, την αποχή, κατηγορούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει να κατηγορήσουν. Α? Αλλά στην ουσία η μεγαλύτερη αποχή την έφαγε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 41% στο 21% και στην ουσία έχασε στο ένα εκατομμύριο ναι θέλω να πω ας πούμε εκλογικά 11% είναι έχασε, να το πάρουμε έχασε ένα εκατομμύριο ψήφους περίπου. σωστά και κυβερνάει αυτοδύναμα Τώρα με το 11% έχει αυτή τη στιγμή σε κανονικά νούμερα, πραγματικού αριθμού. Αυτ... κυβερνάει αυτοδύναμα με 11%. Αυτό και δεν αν... πηγαίνει σε εκλογέ. Εγώ πιστεύω θα γίνουν εσωτερικέ εκλογέ και θα τελειώσουν με τι από αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Αν πιστεύω... δεν τελειώσουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη, όχι, θα τα φάει πρώτα Γιατί όλα εκείνα και τελείωσε μετά. τρέμανε, μην πέσουν κάτω από 30%. Αυτό ήταν Σωστά. η αλήθεια. Σωστά. Ένα από τα πράγματα που τα είχα πει στο κανάλι μου, λέω: Παιδιά, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από 30%. Γι' αυτό λοιπόν ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Μην σα πω. Γιατί άμα σα πω ψηφίστε Βελόπουλα, α, τα πήρε από το Βελόπουλα. σας πω ψηφίστε, το θέμα ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η αποχή. Ah, από το, λέει, γι αυτό το υπάρχει, θέμα είναι και η αποχή. Πω, η αποχή είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο Ακριβώς. δεν επικοινωνείται όσο πρέπει. Όταν Είπαμε, έχουμε τόσο μεγάλη αποχή. Η απόδειξη είναι η Γαλλία. Δείτε τη Γαλλία για να καταλάβετε ότι η αποχή είναι εις βάρος μας όλων. Αν υπάρχει έστω όλων. ένας από τα μίντια που παρακολουθεί ή έστω ένας από τους κυβερνώντες που παρακολουθούν έχουνε κουράσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουνε κουράσει. Και στα μίντια έχουνε κουράσει. Γι' αυτό και οι άνθρωποι γυρνάνε στο YouTube και στον εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης. Όλα αυτά τα χρόνια συμβαίνει αυτό το trend όλο και καλύτερα πηγαίνει το YouTube σε ενημέρωση. Έτσι. Εδώ πέρα όμως αν δεν καταλάβουν τα media, γιατί έχουν ακόμα μεγάλη δυναμική, το ότι πρέπει να βάλουν και νέα πρόσωπα μέσα. Όχι δικά του όμω όλη την ώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να αφήσει χώρο και σε κάποιον ο οποίο θέλει να κάνει και το κάτι διαφορετικό. Κάντε ό,τι δύσκολε ερωτήσει θέλει. Ούτω ή άλλω έχει το μαχαίρι, έχει την πίτα, έχει τα τηλέφωνα, έχει τα ακουστικά, έχει ό,τι θε εκείνη τη στιγμή και ο άλλο δεν έχει τίποτα. Δεν το ρισκάρουνε τέτοια. Δεν το ρισκάρουνε καν. Δεν το ρισκάρουνε. Ναι, αλλά ο κόσμο θα, σου θα φτάσει ο κόμπο το χταίνει. Άμα σε μπλοκάρουν ή σε σταματήσουν ή πατάνε στη φωνή σου πάνω την ώρα που μιλά, αυτό φαίνεται στον κόσμο έξω ότι δεν θέλουν να ακουστεί η άποψή σου. Και είναι χειρότερο για αυτού. Κατάλαβε. Γι' αυτό, αυτό που είπε, έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι. Ναι, το χρησιμοποιούν έτσι, του ώστε δεν πα, αν δεν συμφωνήσει ο καναλάρχη για του επισκέπτε μια εκπομπή, δεν πα. Τέλο. Είναι νομίζω κανόνα πλέον αυτό. Έτσι. Τουλάχιστον ξέρω εδώ και χρόνια ότι γίνεται. Δεν μπορεί να βγει να πει την άποψή σου πας ελεύθερα δεν άσχετα με τον να έχει το budget. Νόμος, παρόλο που είναι εκλογικό νόμο, αυτό λέει, είναι το πρόβλημα. Είναι υποχρεωμένοι να σε καλέσουν. Δεν σε καλώνε, Ή θα σε βγάλουν τα μεσάνυχτα που δεν σε βλέπει κανένας. Σωστά. Και αυτό που δεν ξέρει ο ελληνικό ο αυτή τη στιγμή, είναι ένας νέος νόμος που δεν ξέρω για ποιον λόγο βγήκε και λέει, όταν κάποιος είναι πολιτικός αρχηγός, απαραίτητο θα πρέπει να έχει τη στιγμή που μιλάει στα κανάλια, έναν ο οποίος κάνει μετάφραση στη νοηματική. Mm -hmm. Που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο θα πρέπει να πληρωθεί από το κανάλι. Οπότε όλα τα κανάλια σου λένε «Δεν μπορώ να σε καλέσω γιατί είσαι πολιτικός αρχηγός και εγώ πρέπει να πληρώσω λεφτά και δεν θέλω να βάλω χρήματα για αυτό το θέμα, οπότε δεν σε καλώ». Οπότε καλούμε τους υποψηφίους ας πούμε. Αυτό τώρα το παιδί καινούριο φασόλ είναι, τώρα το περάσανε. <laughs> Μα το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι. σκαρφίζονται ό,τι μπορεί να φανταστεί, Τέρι. Για να, μην, για, να, για να μην βγαίνουν νέα κόμματα και να μην βγαίνουν μπροστά ω πολιτικοί αρχηγοί κάποιοι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί όμω. Τρομερό. Έτσι, Λε, έτσι, δεν έτσι, σου αφήνει έτσι. το δικαίωμα ω κόμμα να επιλέξει. Ω κόμμα θέλω να επιλέξω. Θέλω να απευθυνθώ στου ανθρώπου που είναι κοφάλαλοι και να πληρώσουμε ένα τέτοιο άτομο. Και εγώ και το κανάλι. Θέλω να επιβαρύνω το κανάλι με αυτό το κόστο. Επέτρεψέ μου να επιθυμώ να έχω την επιλογή να, για το αν σου θέλω κάτι, ή όχι. Βάλε μια αγγελία στι επόμενε εκλογέ. Βρε ένα άτομο που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και πε, θα σα φέρω εγώ δικό μου άτομο. Το πληρώνω εγώ. Απλά τα πράγματα. Δεν θα σε δεχτούν. Το Γιατί? πρόβλημα είναι ότι είναι και να υποχρεω... έχει και τα 10 που ζητάνε. Και τα 10 λες, αφού αφού που ζητάνε τα κανάλια για να πέσει. Το πρόβλημα το λύνω για 20-30 λεπτά, αυτά τα 10-20 χιλιάρικα που ζητάνε, το πρόβλημα είναι ότι. Μα πληρώνεται από το κράτο γι' αυτό στι εκλογέ. Ναι, τα σωστά. Βγαίνει, βγαίνει, χρηματοδότηση από, τα, από, το δημόσιο χρήμα προ τα κανάλια για τι εκλογέ. Το έχω δει αυτό. βγάλει στην εκπομπή μου μέσα από τη Διάβγη αυτό το πράγμα. Δεν θα σε παίξουν. Δεν είναι λεφτά στα κανάλια αναπώσεις. για τι εκλογέ. Είναι υποχρεωμένοι να σε παίξουν δεν να αντιλέγω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση και να του πληρώσει να σε παίξουν. Θα πάει κάποιο άλλο με πιο πολύ budget και θα αγοράσει εκείνο το χρόνο. Αντί μισού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε δημοκρατία είναι το πρόβλημα και δεν έχουμε δικαιοσύνη. Γιατί εάν τη η δημοκρατία αγοράζεται σε εισαγωγικά και εσύ τα έχει τα λεφτά και ο άλλος δεν σου δίνει καν το δικαίωμα να την αγοράσει, πού πάμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Και σου βάζει τα βάνη, το 3% είναι τα βάνη αυτή τη στιγμή. Αν πάει 5, αν το κάνουν 5, Μιλάμε για τελειωμένο παιχνίδι. Μα αν το κάνουν πέντε. Όχι, <Τοχε> τελείωσε, παιδιά. Να, αν το κάνουν πέντε, θα πρέπει να έφτιασε μετά να έχει αποχή για να μπει στη Βουλή. Το κατάλαβε αυτό. Πρέπει να έφτιασε να μεγαλώσει η αποχή για να μπει ακόμα στη Βουλή, πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερη αποχή. Δεν γίνεται αυτό. Αποχή, αλλά να πάνε να ψηφίσουν τα σωστά άτομα. <Τοχε> θα σου πει, ελά, ε, αν ψηφίζει. Δεν θα εμένα, πάνε να με ψηφίσει. Αν δεν ψηφίσει εμένα, α πούμε, κάτσε στο σπίτι σου ή πήγαινε να κάνει μπάνιο. Απλά τα πράγματα. Μόνο με αποχή μετά θα μπαίνει ένα κόμμα. Θα πιάνει 5% στη Βουλή. Γιατί άμα, άμα θέλει, ξέρω εγώ. Είμαι αποχή, χιλιάδες, είμαι άμα ή με συμμετοχή. Αν πάρει 300 ή 500.000 για να μπει στη Βουλή ψήφου, και λόγω αποχή μπορεί να μπει, α πούμε, με 50.000 ψήφου, θα, θα εύχονται όλοι πούμε, να υπάρχει αποχή. Απλά. Και δυστυχώ, α πούμε, το κάνουμε πιο εύκολο έτσι. Αυτό είναι το, 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 το δυστυχέ, είναι αυτό. Ο ελληνικό λαό, τόσα χρόνια που μπορούσε να κάνει κάτι, έχει κολλήσει με δύο συγκεκριμένα κόμματα που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Σωστά. Πώ μπορεί να περιμένει βελτίωση στη χώρα σου την Ελλάδα. από ανθρώπου που την έχουν ήδη καταστρέψει. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ κάτι λάθο και με ψηφίζει και με ξαναψηφίζει, Υπάρχει περίπτωση να το διορθώσω ποτέ. σα θα λέω, Α πούμε, ξέρω, δεν του πειράζει, το κάνω λάθο. Άρα καλά κάνουν δουλειά, μα. Ναι, αλλά όταν πηγαίνουν οι αγρότε και του κοροϊδεύουν και του τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί, yeah. εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να ξέρει. Ό,τι και να πει, μα πρώτα-πρώτα δεν έχουν πρόσβαση όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο περιεχόμενο που βγάζουμε τώρα που είναι εξαιρετική ποιότητα. Δεν θα έχουν πρόσβαση. Ό,τι και likes να κάνουν οι άνθρωποι και κοινοποίησει, δεν έχουν πρόσβαση. Μαθαύουν τα κανάλια. Εγώ έχω, έχω, υποστεί, ας πούμε, έχω υποστεί μεγάλο πόλεμο στο κανάλι από εκεί που είχα 50-60-100-150.000 προβολέ σε εκπομπέ των 4 και των 5 και των 6 ώρων, ξαφνικά ας πούμε, οι προβολέ μου έχουν πέσει στο 0, το οποίο είναι, είναι αδιανόητο όταν έχει πάνω από 35.000 συνδρομητέ στο κανάλι. το ποτέ, τρίωρο σημαίνει, το, το πατήσε... φορμάτι format λειτουργεί παρεμπιπτόντω στο YouTube. Το. Τρει ώρε περιεχόμενο λειτουργεί στο YouTube, παραδόξω. Πώ λειτουργεί. 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 Να το δοκιμάσουμε και αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπει ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν παίρνει ο κόσμο ειδοποιήσει. Εγώ έχω υποστεί, α πούμε, το εξή. Να μου λένε ότι εξαφανίζεται το κουμπί του like από κάτω από την εκπομπή. Έχω δει τα από... βίντεο. Κανονικά τα έχω δει. Λοιπόν. Έχω, έχω υποστεί να κάνει κοινοποίηση, α πούμε, ξέρω εγώ, και να σου βγάζει ότι το link αυτό είναι, ξέρω εγώ, spam και να μην κυκλοφορεί στι πλατφόρμε. <χω> έχω υποστεί ε, να μου λένε κόσμο, να βλέπει, live, και να του ρωτάω, παιδιά, πέστε με αυτή τη στιγμή από εκεί που μα βλέπετε πόσοι παρακολουθούν. Και να μου λέει ένας. ο ένα. Ο ένα μου λέει: Βλέπω 300 να παρακολουθούν. Ο άλλο μου να μου λέει: Βλέπω 1000 να παρακολουθούν. Ο άλλο να μου λέει: Βλέπω από κάτω 10 like ή 50 ή 100 ή 60. Θέλει refresh. Και ο άλλο να μου λέει: 300, 500. Ό, έχουν κάνει. Mm. Και μάλιστα το ακόμα πιο αστείο είναι: Του λέω: Ανοίξτε δύο συσκευέ στο χώρο σα, στο ίδιο router. Άνοιξε ένα κινητό και ένα λάπτοπ, α πούμε. Και πέστε μου τι βλέπετε. Και έχουν διαφορετικού αριθμού κάτω από το ίδιο router. Δηλαδή, δύο συσκευέ στο ίδιο router να σου δείχνει δύο διαφορετικούς αριθμούς σε, σε πόσοι βλέπουν live εκείνη τη στιγμή και πόσοι έχουν κάνει like. Mm. Δεν πάει να κάνεις όσα αριθμές θέλεις. Δεν αλλάζει ο αριθμός. Και να μου λένε άλλα σε μία περιοχή της Ελλάδας Κάνουν και ένα άλλο, άλλο πολύ πονηρό. Κόσμου, πούμε, Όταν ανεβαίνει έτσι. ένα βίντεο άλλο πράγμα, βλέ, άλλο πράγμα βλέπουμε εμείς μέσα στο YouTube Studio και άλλο πράγμα φαίνεται στην αρχή του επεισοδίου ότι έχει σαν προβολέ. Δηλαδή έχει α πούμε 150 προβολέ και εσύ βλέπει από πίσω ότι έχει 800 προβολέ. Αν όμω μου δείχνει στα πρώτα 8 λεπτά, α πούμε, που είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα αρχικά λεπτά, τα αληθινά μου ποσοστά, ενδεχομένω να πατούσαν και άλλοι και άλλοι και άλλοι Ακριβώς. και άλλοι. Βλέπουν ότι δεν έχει επιτυχία η εκπομπή συγκεκριμένη, α πούμε, και φεύγουν. Ακριβώ. Το, το, το θέμα λοιπόν, φαντάσου εμένα, να μου κάνουν like από κάτω από την εκπομπή και μετά από λίγο να εξαφανίζεται το like. Ναι, συμβαίνει, να συμβαίνει συνεχώ. Ή να τους μπλοκάρει το κουμπί να μου λένε: Έχουμε πατήσει 10 φορές like, λέει, και το πιάσει τη 10η φορά. Βλέπεις την εκπομπή από την αρχή, πατάς like και ξαναμπαίνει στο τέλος της εκπομπή και το έχει αφαιρέσει. Ναι. Βλέπω διαγραφές τα ανθρώπων κάνουν, ναι. από το κανάλι μου, ακόμα και αν έχω να κάνω, πούμε, ξέρω εγώ, δύο μήνες εκπομπή. Πες το καλοκαίρι από τον Αύγουστο μέχρι αρχές Οκτώβρη, σχεδόν δεν έκανα καθόλου εκπομπέ. Έβλεπα διαγραφέ από το κανάλι. Είναι δυνατόν κάποιο. Ο οποίο δεν έχω ανεβάσει κανένα βίντεο. Ωραία, πώ σκέφτεσαι να βάσαι... το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει. Με κάτι Εμένα αυτό, να αυτό που όλοι μας. Εν, ενοχλεί πιο Γιατί πολύ. Γιατί αυτό μα κλέβουν οι προβολέ, α πούμε, από το. Δεν, δεν, μπορώ. Εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό. Ναι, αυτό το... που με ενοχλεί πιο πολύ είναι ότι προεκλογικά ελέγχονται τα πάντα. Έτσι, Τελείωσε. Έτσι. Σου βάζει τα βάνη ναι. στι προβολέ. Δεν Άμα ξέρει ότι έχει κάνει κάτι σε πολιτική κίνηση έχει βάνει. Τελείωσε. Ό,τι και να πει. Έβγαζα βίντεο για τον Ολυμπιακό, 30.000. Έβγαζα βίντεο για το Συντηρητική, 7.000. Έβγαζα βίντεο για το γάμο μου, 30.000. Έβγαζα βίντεο για το Συντηρητική, 6.000. Ε, δεν γίνεται. Και αυτά υπάρχουν. Δεν θυμάσαι μια μέρα υπάρχουν που στο μια συζήτηση, στα κανάλια υπάρχουν. θυμάσαι μια συζήτηση να την ανακαλέσω για λίγο. Να πω ορισμένα από τα πράγματα που είχαμε πει. Που μου είχε πει ότι έκανε ένα βίντεο, νομίζω, για την καινούριο. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, 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 ναι Ισχύει. Και πήγε στα ύψη. Και σου λέω γιατί, γιατί απευθύνθηκε σε νέο κοινό. Σωστό. Το ήδη υπάρχον κοινό δεν παίρνει τι δε, τις ενημερώσει για πολιτική εκπομπή. Είπε κάτι καινούριο. Κάτι, όχι για την καινούριο, κάτι καινούριο. Ναι, <χω> ναι, Λοιπόν, μίλησε για ένα πρόσωπο, α πούμε, τη τηλεόραση. Ένα προβλημένο πρόσωπο τηλεόραση. Και είπε κάποια πράγματα. Και πήγε το βίντεο στο Θεό. Αλήθεια. Αυτό λοιπόν, ε, εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάποιο είναι από πάνω και βάζει κόφτη. Και σου λέει, ξέρει, ή το παίρνει τεχνητή νοημοσύνη και ακούει κάποιε λέξει και αρχίζει τον κόφτη. Γιατί δεν μπορεί Παίζει να. Παίζει ρόλο πολύ ο τίτλο που βάζει. Γιατί αν το τίτλοποιήσει, επειδή αυτό εμφανίζεται στα feeds, είναι νέο. Οπότε, αν εσύ έχει ένα τίτλο ο οποίο του κάνει ζημία, δεν υπάρχει περίπτωση να το δείξει σε άνθρωποι. Το πιστεύει ότι πλέον αλλάζω στου τίτλου μου μέσα. Τα όμικρον τα βάζω με, με μηδενικά. Το τεστάρει. Ναι, τα ε τα βάζω με το σήμα του, του ευρώ ότι αφαιρώ από κάτω όλα τα tags, δεν βάζω tag πλέον. και, ναι, ναι, ναι και ναι, ναι, αφαιρώ και ναι. σχεδόν όλο το περιεχόμενο από το description. Από κάτω, ναι, description, τέλος. Λοιπόν, και αλλάζω και το κοινό που παρακολουθεί. Δηλαδή, μπορεί να, ας πούμε, ενώ να είναι news and politics, ας πούμε, να βάλω ας πούμε, ξέρω, people entertainment. Blogs, ας πούμε, entertainment. Ναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Και βλέπω ότι υπάρχει. Βάλε country, α πούμε, κάτι γαλία. άλλο. Γαλλία, ναι, βάλε country Γαλλία στην τελική. Ναι. Και ό, όσο πηγαίνει, θα προσπαθούμε όλοι μα να φύγουμε. Όπω είπε ακριβώ ο Σταϊκούρα. Για του επιχειρηματίε. Είχε πει ο Σταϊκούρα, γιατί δεν φεύγουν οι επιχειρηματίε από την Ελλάδα, γιατί μεταναστεύουν. Έλαντε. Αυτό θέλουν. Δηλαδή έχονται καινούργιοι επιχειρηματίε. Θέλουν να μα κάνουν μετανάστε. Ακριβώ. Εκεί το πηγαίνουν, αλλά εντάξει, είπαμε, ο κόσμο δεν θέλει να ακούει. Θέλει να λέει, ναι, όλα καλά πάνε, μην ανησυχεί. Συνέχιζε να κολυμπά εκεί στο καζάνι που βράζει. Ναι. Βέβαια, η φωτιά μεγαλώνει, αλλά δεν θα σου δώσουμε εσύ. επιδόματα, θα σου δώσουμε food pass, θα σου δώσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνει τρει δουλειέ. Δεν χρειάζεται να κάνει τρει δουλειέ. Όσοι κάνουν τρει δουλειέ είναι χαζοί. Εσύ είσαι ο έξυπνο, κάτσε. Ήρεμα. Ναι. Πάρε το επίδομα. Πάρε το επίδομα. Ναι, τώρα όμω θα τα μειώσουν τα επιδόματα. Και θα δηλαδή. δεν θα έχει δουλειέ. Γιατί θα είναι οι άλλοι, οι έξυπνοι που θα έχουν τρει δουλειέ για να ζήσουν έτσι. την οικογένειά του. Και εσύ φυσικά δεν έχει κανένα urgency. Δηλαδή δεν και έχεις... Υπάρχει και εκμετάλλευση. Βλέπει ο κόσμο πλέον δεν πάει να δουλέψει στα νησιά το καλοκαίρι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύανε μόνο σε ζώνη και οι οποίοι δεν πάνε πια. Ναι, αλλά ναι. Έτσι, έρχονται όμω παιδιά, παιδιά και λένε. Τι, τι εκμετάλλευση, ρε, παιδιά. Ο άλλο παίρνει ένα, ένα, ένα μισήλι καθαρό. Δηλαδή, μεικτό του βγαίνει του επιχειρηματία κάμια δύο, δύο, δύο τετρακόσια και λέει: Παίρνω ένα μισήλι καθαρό και σκέφτομαι να φύγω. Λέω τι λες ρε άνθρωπε του Θεού Έχεις άλλο εισόδημα Λέει όχι Λέει, τι, Λέω τι, τι, είναι αυτά που μου λες Αυτά είναι παλαβά πράγματα Παίρνεις ένα μισχυτιάρικο καθαρό Δεν με νοιάζει πόσο κουράζεσαι Πάνε κοιμή σου και ξεκουράσου αυτό τώρα φα, φαίνεται πολύ ακραίο από μια Σε άποψη. Στέριξε. Αλλά δεν μπορεί εσύ να μειώσει, να μηδενίσει το εισόδημά σου και να απαρετηθεί έτσι απλά επειδή είναι σκληρή δουλειά. Τελει, Μα το ήξερε ότι η δουλειά είναι σκληρή. Όνειρα. Όταν είσαι ένα παιδί, α πούμε, οποίο Κάτσε διηγόρος, τρία χρόνια, δούλεψε. Χρο... μάζεψε λεφτά κοιτάς, και μετά θα μπορεί να κάνει κάτι ναι, δικό σου. να κοιτά να δει πώ θα εξελιχθεί πάνω σε αυτό που αγαπά Κάνει υπομονή. Αν πάω να σερβιτόρο ενώ έχει σπουδάσει μηχανικό ή κάτι άλλο. Ε, δεν σου αρέσει. Ρε. Το ίπομονή. σέβομαι, κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή. δυστυχώ. Όταν άνθρωπος... είσαι νέο, πρέπει να κάνει υπομονή. Ε, δεν έχουν υπομονή. Δεν λέω τώρα για τον άνθρωπο τον άλλο που είναι 37 ετών, α πούμε ή κάτι άλλο. Δεν έχουν την πείρα. Θα πάρει επίδομα. Υπομονή. Κατάλαβε. Και σου λέει: Ξέρει κάτι, προτιμώ να κάτσω να πάρω το επίδομα. Σωστό είναι. Να πηγαίνω στι καφετέρειε. Ένα πράγμα, α πούμε, απίστευτο. Βλέπει τώρα ο καφέ θα πάει στο 24% άμα κάθεσαι. Αυτό καλό ή κακό. Και στο 13% νομίζω ότι το 100% άμα το πάρει να φέρει. Μισό λεπτό. Αυτό καλό ή κακό. Ε, καλό ή κακό. Ε, άμα κάθεσαι να, να ανεβαίνει ότι, η κακο καλο η κακο αμα Μπορώ να σου πω ότι. Ε, ίσω να γίνεται και για καλό. Ε, ναι. Το κάνει σου λέει πάνε για δουλειά, φίλε. Για, για σου κακό, λέει πάνε δούλεψε, σε παρακαλώ. Στην ουσία, μπορεί αυτό να βγει και σε όφελο του ελληνικού λαού. Ναι, μα πρώτα-πρώτα έχουν... πρώτα, η τιμή του καφέ είναι all time high και του κακάο. Δηλαδή Εγώ είναι η ήδη με ακριβά. με ένα παιδί και μου λέει: εμείς που καθόμαστε στην παραλία, παίρνουμε τα μάξι, βάζουμε και ένα καφέ, ένα ποτό, ξέρω το παίρνουμε από το σπίτι, και καθόμαστε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο, βάζουμε μουσική και καθόμαστε εκεί πέρα. Δεν πάμε πια ούτε σε καφετέρε, ούτε κλαπ, ούτε πουθενά. Γιατί έχει γίνει ασύμφορο για την νεολαία. Όταν ο νέο δεν δουλεύει. Αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον θα μπορούν να επικοινωνήσουν κάπω. Όταν βλέπω ο νέο πούμε, σε μια καφετέρια να κάθονται με ένα κινητό καθένα. Είμαστε πέντε άτομα παρέα και ο καθένα με ένα κινητό. Και, και δεν κάποιο. μιλάει κανεί. Τι, τι καθόμαστε εκεί πέρα και πούμε Δεν μια επικοινωνεί κανεί. Αν καφέ, α πούμε, και να επικοινωνούμε με άλλου αλλού, κάτσε και στο σπίτι σου κάτω αυτό το πράγμα. Κάτσε εκμεταλλεύσου το χρόνο σου διαφορετικά. Κάτσε να μάθει κάτι. Να μπορεί να δουλέψει έστω και από το σπίτι σου και να πληρώνεσαι. Ωραία. Τζέιμ, είπαμε αρκετά πράγματα. Κάναμε ωραία βεντάλια. Την ανοίξαμε όπω κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή. Εννοείται. Όμω ε, ήρθε για να μα πει κάτι συγκεκριμένο που έγινε με τα προσωπικά ε, δεδομένα πολιτών. Ναι. Και είναι σοβαρό το θέμα. Και κάποιοι πάλι και ευθύνονται και επίκαιρο βέβαια. ήδη ή, είχαμε και στι ευρωεκλογέ. Η Νέα Δημοκρατία έδιωξε ολόκληρο τέλεχο. Βέβαια, εμεί πάλι θα τα πληρώσουμε για τι κεραμέω τα καμώματα. Βέβαια, θα μου πει, έγινε ένα σχηματισμό τώρα και Δεν τέλος μόνο πάντων. Αυτό. Μπήκε, μπήκε και ο εισαγγελέα μέσα στην ΑΕΠ για τα προσωπικά δεδομένα. Ο Μητσοτάκη κυνηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Predator. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνονται σε μια χώρα που θέλει να λέγεται δημοκρατική. Δεν μπορεί να, γίνεται σε μια χώρα η οποία προχθέ έκανε ένα βίντεο και δείχνει στην πλημμύρα. Λε δεν μπορώ να περάσω απέναντι με αυτή τη βροχή. Είμαστε λοιπόν μια χώρα η οποία θέλει να βάλει ηλεκτρονικέ ταυτότητε, θέλει να βάλει ας πούμε, ε, τον ψηφιακό αριθμό, ας πούμε αυτό το μοναδικό αριθμό κλπ. Άλλη παγίδα. Δηλαδή είδαν ότι δεν περνάει η ταυτότητα και πάνε να το γυρίσουν στον ψηφιακό αριθμό και να τα βάλουν όλα εκεί πέρα. Το κόσμο δεν πρέπει να πέσει θύμα σε αυτά τα πράγματα. Όσο απέχει από ψηφιακά, από εφαρμογέ, από κινητά κλπ., τόσο το καλύτερο. Σωστά. Ε, θα μα πάνε σε ηλεκτρονικό χρήμα που εκεί είναι η πραγματική παγίδα και τέλο μετά σκλαβιά. Μετά δεν μπορεί να κουνηθεί τελείω. Ε, μπορεί να κάνει λίγο χρυσό ασύνη. Μπορεί. Αν κάνουν τώρα οι τράπεζε, φίλε, τέτοια πράγματα που έχει μέσα στο λογαριασμό σου δικά σου λεφτά, φαντάσου όταν ναι, δεν θα έχει δικά σου λεφτά και είναι ηλεκτρονικά και τα βγάζουν οι ίδιοι, θα στο κλειδώνει το λογαριασμό και θα σου λέξει κάτι, είσαι κακό πολίτη. Μα γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Εμεί του δίνουμε παραδείγματα που υπάρχουν. Δεν, είναι, δεν βγάζουμε εκθέσει ιδεών πούμε, στα κανάλια, αλλά βγαίνουμε και βγαίνουμε και με ρίσκο να, να μιλήσουμε και να πούμε ορισμένα πράγματα. Βγαίνουμε και του λέμε την αλήθεια, του δείχνουμε στοιχεία και του δίνουμε αποδείξει. Εγώ αυτό το διάστημα προεκλογικά, πριν τι ευρωεκλογέ, έδειχνα αποδείξει στον κόσμο και πάλι βγαίναν ας πούμε, και μου λέγανε όλα τα κουφά. Πα λέει για καρέκλα, κάνει πόλεμο στον τάδε, κάνει. Ρε παιδιά, εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα που είναι σημαντικά, όπω είναι τα προσωπικά δεδομένα για παράδειγμα. Τα προσωπικά δεδομένα λοιπόν, που ο κόσμο δεν ξέρει, οι οποίοι άνθρωποι στέλνανε τα, 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 τα στοιχεία του, συμπληρώνανε μια φόρμα, είτε για να κατέβουν α πούμε ω εκλογικοί αντιπρόσωποι, του συγκεκριμένου κόμματο. Λοιπόν, είτε για να, α, για να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή μα κόψαν για τα δικαιώματά μα κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι μπορεί να μην θέλανε να καρφωθούν, να μην θέλανε να πάνε σε κάποια συγκέντρωση, μπορεί να έχουν μια επιχείρηση. Και όταν το λέω αυτό το πράγμα, θυμάσαι πολύ καλά, σου είχα στείλει ένα link όπου ε, δύο αριστερά site μα είχαν μέσα εσένα και εμένα ω οι αστέρε, α πούμε, ξέρω εγώ, του έγκλειστου. Mm. Να μην μονόματα. Λοιπόν, Μα είχαν ω οι αστέρε, εσένα και εμένα. Είμαστε στοχοποιημένοι. Έχουμε ένα mm -hmm. στόχο στην πλάτη, ζωγραφισμένο τέτοιο. Λοιπόν, όταν βλέπει λοιπόν ότι είσαι στοχοποιημένο, όταν βλέπει ότι καίνε το τυροπιτάδικο του Στίγκα, όταν βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι σπάνε και ε, καίνε, α πούμε, ξέρω εγώ, την είσοδο του, του βουλευτή του Δημητροκάλι. Το λέω γιατί είναι άνθρωποι, είναι πολιτικοί και ε, δεν είναι κάποια πρόσωπα, α πούμε. Ε, όταν βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι ο, ο, ο κύριο Οτιζο μεταξύ γνωστό δικηγόρο κόντεψε να σκοτωθεί. Του κάνανε mm. επίθεση κατά τη ζωή του. Στο πεδίο του Άρεο, ο άνθρωπο πήγε πούμε, σε μια έκθεση βιβλίο, με κοντέψαν να το σκοτώσουν. Ναι, του σωστά. Του είχαν το το ανοίξει το κοινήτο, κεφάλι. Του ζωγραφίσαν την είσοδο τη με σπρέα πούμε, και του κάνανε ζημιέ. Και όχι μόνο σε αυτού, σε πάρα πολλού άλλου, να μην λέω ονόματα, πούμε, γιατί άλλοι άνθρωποι δεν είναι δημόσια προβεβλημένοι. Μιλάω για ανθρώπου που είναι δημόσια προβεβλημένοι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα χώρο όπου. Ε, το Είσαστε, αφεχτεί, εγώ δεν είμαι, να ξέρει. Κι εγώ ας πούμε η μοριακά, ας πούμε πλέον Δηλαδή γιατί δεν θεωρώ πλέον ότι υπάρχει αυτό το κόμμα ατσέ, Νομίζω πλέον έχει γίνει κόμμα μαγαζέ. Όχι δεν υπάρχει εγώ Δεν έχω δηλώσει ακόμα την παρέτησή μου Τερή. Δεν την έχω δηλώσει ακόμα Με έχουν όμως θέσει εκτός κάποιοι Που νομίζουν ας πούμε ξέρω εγώ, Ότι τα καταστατικά του κόμματο είναι ας πούμε για, για, για διακόσμηση Ωραία ε, αυτά είναι πράγματα που θα αναλάβει η δικαιοσύνη ούτως ή άλλω. Αλλά εδώ στην προηγουμένη περίπτωση βλέπει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσει, έχουν σπίτια, που του έχουν βάψει απ' έξω, του έχουν ρίξει με σπρέι. Εσένα δεν σου ρίξανε σπρέι. Ναι, ναι. Έξω με μια εκδήλωση. Τέρι ψόφα, λέγανε για τέτοια. Μπράβο. Λοιπόν. Άραγε λοιπόν, όταν τα προσωπικά σου με το που μένει, πώ είναι ο πατέρα σου, ποιο είναι τα φημί σου, ποιο είναι το, το ένα στο άλλο στοιχείο, τα email, τα τηλέφωνά σου κτλ. Πέσουν σε λάθο χέρια. Ε, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι Και έχει οικογένεια τώρα. Άραγε λοιπόν, τι γίνεται στην προηγουμένη περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν καταγγελίε όπου κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών αλλά και των δημοτικών εκλογών τα προσωπικά μα δεδομένα βρέθηκαν σε χέρια ατόμων που είχαν φύγει από το συγκεκριμένο κόμμα και διαφημίζανε διάφορου πολιτικού πολιτικούς συνδυασμού, είτε κομματικού, είτε δημοτικέ παρατάξει, είτε περιφερειακέ παρατάξει. Αυτέ που κατεβαίνουν, τι περιφερειακέ εκλογέ. Ξαφνικά το, εγώ το βλέπω ας αυτό το έργο να επαναλαμβάνεται από δημοτική παράταξη, αυτή τη στιγμή, ε, του Δήμου Αθηναίων στις ευρωεκλογέ. Δηλαδή, τα προσωπικά μου δεδομένα έχουν γίνει ε, συλλογή ναι, ναι. και το μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Τι γίνεται με αυτό, Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εδώ υπάρχει GDPR, υπάρχουν ε, νόμοι. Ένα ολόκληρο και... κόμμα το μέτωπο κάτι πήρε, τα πήρε, δεν ξέρω, αξαγόρασε, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώ εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Ναι, ναι. Εγώ λοιπόν πριν ε, λίγε ημέρε κατέθεσα καταγγελία στον εισαγγελέα να μπει να ελέγξει και να δει ας πούμε, τι ακριβώ συμβαίνει με τα προσωπικά μα δεδομένα. Δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο, αν τα κλέψανε, τα χάσανε, του τα πήρανε. Τα δώσανε, τα πουλήσανε, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν για τίποτα. Σωστό. Είναι δουλειά του εισαγγελέα να βρει τι συμβαίνει. Και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Το πρόστιμο για Τέτοιου είδου διαρροέ, α πούμε, ξέρω εγώ, είναι στην ελάχιστη περίπτωση 20 εκατομμύρια ευρώ. Αν ακούγατε. Γιατί υπάρχει ομία. φυλακή, υπάρχουν ποινικά, και μετά από εκεί και πέρα. Όσοι έχουν λάβει email, και το λέω αυτή τη στιγμή, ή SMS, ε, να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα από τη στιγμή που δώσαν τα ψηφίσματα Καπαλού, κάπου αλλού, μπορεί να ζητήσετε για κάθε email αποζημίωση. Λοιπόν, τώρα σε λίγε μέρε έρχεται και άλλη μία μήνυση πάνω στο ίδιο θέμα, σε συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίο έφυγε και πήγε σε, άλλη, σε άλλο κόμμα. Και μάλιστα με δηλώσει του αρχηγού του κόμματο. Βγήκε στην ΕΡΤ και είπε: Ο άνθρωπο αυτό είναι πλέον μέλο του κόμματό μα. Ναι. Πώ λοιπόν αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο έχει φύγει από το κόμμα και βάσει του καταστατικού του, του προηγούμενου κόμματο που ήταν ή είναι ακόμα ή δεν ξέρω τι κάνει. Δηλαδή είσαι. Και είπαν ψέματα ότι θα πάνε 7% κιόλα. Ναι, είσαι στου σπαρτιάτε ω. Όχι μετακλητό, ω. Ειδικό σύμβουλο. Ναι, ειδικό σύμβουλο που συνεργάτη, δεν ξέρω ακριβώ, το έχει πει ο ίδιο στον Αντένα. Λοιπόν, ε, είσαι στη, στη δημοτική παράταξη. Έχεις φύγει και έχεις πάει σε ένα άλλο κόμμα με άλλον πολιτικό αρχηγό. Και στηρίζεσαι εκεί. Και άλλο το έχει κάνει να ήταν ειδικό σύμβουλο και να έχει πάει σε άλλο κόμμα. Πρόσεξε λοιπόν. Έχει όλα αυτά και χειρίζεσαι. Το είναι. Και, Ναι. Και χειρίζεσαι λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα σε ομάδε Viber. Μα πετά έξω, μα κλειδώνει, γράφει μόνο εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα Από πού και που. Με ποιο δικαίωμα. Δεύτερον, μου στέλνει email. Με ρώτησε αν θέλω να το πάρω. Μου έχει μέσα κάποιο κουμπί να κάνω ένα subscribe αν χρειάζεται. Το, το ναι, SPAM. Ναι, ναι. uh, ΚAN. γνωστή ναι, νομοθεσία που υπάρχει σε όλε τι χώρε. Εδώ υπάρχει από το 2006 ειδική νομοθεσία, το 1706 νομίζω είναι του ο νόμος. Λοιπόν, Το οποίο ε, αφορά την ανεπιθυμητή αλληλογραφία. Για κάθε email λοιπόν, εγώ, που έχω δεχτεί από την συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, και εγώ θα θέσω όλη τη δημοτική παράταξη υπεύθυνη, με όλα τι τα μέλη. Να τα ακούνε κάποιοι που ακούνε αυτή τη στιγμή την ακουμπή. Λοιπόν, όλα τα μέλη τη Δημοτική Παράταξης δεν ξέρω ποιο το έστειλε. Mm. Και με εντολέ πιανού. Μπορεί να το στείλει ο ίδιο ο ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, θεωρεί ότι πήραν από ένα κόμμα το οποίο έτ, 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 έτυχε μια αδικού συμπεριφορά τα προσωπικά δεδομένα και τα πήγανε από Δήμο, από άλλο κόμμα και από άλλο κόμμα που θα ήταν συμβεβλημένο με την αδημοκρατία Δημοκρατία κιόλα. Εντό λίγων ημερών. Θα βγει στο κανάλι μου μία συζήτηση που διαρκεί περίπου 3,5 ώρες μισή ε, με ανθρώπους μέσα που καταγγέλνουν επώνυμα με το όνομά τους, το επίθετό τους. Mm. Δεν κρύβονται οι άνθρωποι ποιοι είναι. Πολύ γνωστά ονόματα του χώρου. Ένας-δύο από αυτούς έχουν βγει και εδώ στην εκπομπή σου. Λοιπόν, οι οποίοι λένε μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Καταγγέλνουν δηλαδή ότι έγινε διαφήμιση, δηλαδή διαφημίζανε σε άτομα που μένουν στη Βόρεια Ελλάδα του διαφημίζαν ας πούμε, να ψηφίσουν εγώ, ε, άτομα στι δημοτικέ παρατάξει στο, στο Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή, στέλναν ό,τι να είναι όπου να είναι. Ούτε καν κοιτάζαν ας πούμε, ποιοι είναι, ποι μένουν ας πούμε, στην Αθήνα να στέλνουν μόνο σε αυτού. Πήραν μια λίστα μπροστά του, και βαράγανε. Ναι, και, και και στέλναν email. Δεν είδανε τι έγινε στη Μισελα Σιμακόπολη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είδαν, ε, ποια είναι τα πρόστιμα πούμε, σε τέτοιε περιπτώσει. Δεν το ξέρουν. Κανένας, ουσιαστικά μιλάμε για την απόλυτη προβατοποίηση Ακριβώς. του ελληνικού πληθυσμού. Δεν... Κανένα σεβασμό. Σε και, κανένα επίπεδο. Και έχουν παραβιάσει δύο νόμου. Δηλαδή, η, η, η μήνυση που έρχεται, γιατί η προηγούμενη που έκανα τώρα πριν λίγε μέρε, ήταν μόνο για τα προσωπικά δεδομένα του κόμματο. Να, να δούμε πού έχουν πάει, ποιοι τα χειρίζονται και πώ βρέθηκαν εκεί. Ναι. Η μήνυση που έρχεται τώρα σε λίγε μέρε αφορά τη δημοτική παράταξη του Δήμου Αθηνών, τη συγκεκριμένη, η οποία πήρε τα προσωπικά δεδομένα από το κόμμα το άλλο να διαφημίσει ένα μέλο τη Δημοτική Παράταξη, ο οποίο ήταν υποψήφιο Ευρωβουλευτή με ένα άλλο κόμμα, στηριζόμενο από τον Έγκλειστο, χωρί όμω να έχει μέσα ούτε πλήρη διεύθυνση, ούτε κουμπί μέσα αν subscribe για να μπορώ να βγω από τη λίστα, αν εγώ δεν επιθυμώ να λάβω ένα email. Έχει παραβιάσει δύο νόμου. Ο ένα είναι λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα και ο άλλο τη μη επιθυμητή επικοινωνίας. επικοινωνία. Για κάθε email λοιπόν, που έχω δεχτεί και έχω δεχτεί 9, όχι 1 και 2, 9. Ε, αν με ακού, στείλε κι άλλο ένα, να γίνουν στρογγυλά 10. Λοιπόν, ε, το ελάχιστο, και θα τα δείξω στην εκπομπή μου εντό των ημερών. Όποιο θέλει, α μπει στο κανάλι να το παρακολουθήσει, θα δείξω λοιπόν ότι το ελάχιστο ε, πρόστιμο ξεκινάει από 10.000 ευρώ και πάνω ανά email που έχω δεχτεί. Για να ξέρετε και στη δημοτική παράταξη που κάνατε αυτό που κάνατε, έρχεται μια κατοστάρα. Τρέχοντα κιόλα. Λοιπόν, σε αγωγέ. Γιατί υπάρχουν νόμοι σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν είναι οι νόμοι μόνο για εμά που βγαίνουμε και μιλάμε δημόσια. Είναι, οι νόμοι ισχύουν για όλου. Και δεν μπορεί ο καθένα να κάνει ε, ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα, και να, να πιστεύει ας πούμε, ότι θα μείνει ατιμόρυτο. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολύ πόλεμο και για τι ιδέε μου και για τι επιλογέ μου και για, την, για τον τρόπο σκέψης μου γιατί σκέφτηκα λογικά και λέω όχι αυτό το πράγμα εγώ δεν θα το στηρίξω και δέχτηκα πάρα πολύ πόλεμο λάσπη, ψέματα ε, υβριστικά μηνύματα ένα πράγμα πούμε, το οποίο δεν έχω ξαναδεί ένα μίσος, μια κακία ανθρώπων όχι αναμενόμενο είναι το μίσος από αυτή την κατηγορία ανθρώπων το μίσος είναι το πιο αναμενόμενο Προσκ, εσύ δέχτηκες ολόκληρο πόλεμο που είπες φεύγω από εκεί και σταματάω να στηρίξω εδώ και μήνε και δέχεσαι και δεχόσουν και δέχτηκε πάρα πολύ πόλεμο. Ναι. Εγώ δεν έφυγα. Δεν, δηλαδή δεν, δεν, δήλωσα να πω παρετούμε και φεύγω από εκεί και πάω ας πούμε, στο άλλο ε, κόμμα. Άμα το έκανα αυτό το πράγμα, ξέρει τι πόλεμο θα είχα δεχτεί. Α, τα πήρε Μήπω ήρθε η ώρα να το κάνει μέσω αυτού του βήματο, λέγω τώρα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή. Ε, προσωπικά εγώ θεωρώ, ας πούμε, γιατί οι ίδιοι τα γράφουν, ε, μου έχουν έρθει μηνύματα ας πούμε, από διάφορους, που γράφουν μέσα σε διάφορε ομάδε ότι ο, ο Σόντες λέει είναι εκτό ε, κόμματο και δεν το ξέρει ακόμα. Τα έχω δει αυτά. Τα έχω screenshot. Για να μην νομίζουν κάποιοι, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι λέω ότι να ναι. Υπάρχουν α... ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. με εντυπωσιάζουν. Μα, υπάρχει. Εδώ, εδώ, βγήκε ο, ο υπάρχει, πρώην διευθυντή τη Βορείου Ελλάδο εδώ, ο, ο κύριο Ιωάννη. Το λέω α πούμε, βγήκε δημόσια με το όνομά του και έκανε ολόκληρη καταγγελία στο κανάλι μου. Και το μόνο που πείραξε τον συγκεκριμένο υποψήφιο που λέγαμε προηγουμένω είναι για το αν πούμε, έχει επιστολή από το κόμμα διορισμό διευθυντή του κόμματο. Δηλαδή σε καταγγέλει ότι όποια εκλόγιμη θέση υπήρχε περίπτωση να πάρει το κόμμα αυτό σε όλη την Ελλάδα, έβαζε ανθρώπου από την Αθήνα, δικού σου ανθρώπου. Ναι, ναι, ήταν, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Δηλαδή, εσύ βγήκε στη, δική μου εκπομπή και μου λε, έστειλα στι δημοτικέ εκλογέ 30-40 άτομα και δεν βάλανε κανένα. Και κατά τα άλλα, ψάχνανε λέει, να βρούν να βρουν υποψήφιου και φέρνανε από όλη την Ελλάδα. Φέρνανε από την Κρήτη, φέρνανε από εδώ. Φέρανε. Για ποιο λόγο. Ναι, κάνανε ό,τι α... να είναι. Από, αυτού που έστειλε εσύ, ούτε έναν. Ούτε έναν δεν πήραν. Το θυμάσαι. Για την, μου, την αθήνα, λες. Αθήνα, λε. Ναι. Για το Δήμο. Και μάλιστα μου είπε ότι βάλανε Έρχεται και ένα άλλο μέσα το οποίο, α πούμε, ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να είχε μπει με τίποτα. Σωστά. Και μετά πήγε το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα και τώρα είναι ο Δούκα. Και τώρα ο Δούκα θα πάει και να κυνηγήσει και την προεδρία του Πασόκ. Ποιο στέγει όλα αυτά. Έλατε. Α, αλλά αυτά τώρα είναι βαθιά και σου λέω η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να ακούγεται στον ελληνικό λαό. Δεν επιθυμούν να ξέρουν. Θέλουν να είναι στο παραμύθι του, είναι αλαζόνε. Θέλουν να ζουν αλλού. Αυτό επιθυμεί ο ελληνικό λαό. Εγώ πάντως το λέω εδώ δημόσια στην εκπομπή σου και αν θέλει ο κόσμο, α κρατήσει αυτή, αυτή τη φράση μόνο ότι εγώ δεν θα πάψω να βγάζω την αλήθεια στον αέρα είτε τους βολεύει είτε όχι η χρονική στιγμή που το κάνω είτε τους βολεύει ή όχι το πρόσωπο για το οποίο απευθύνομαι διότι ό,τι βγάζω είναι αληθινό, είναι με στοιχεία, είναι με αποδείξεις και όποιος θέλει ας πούμε ας βγει εδώ κάναμε τόσα space στο Twitter που μπορούσαν επειδή λένε ότι του δίνουμε και βήμα να απαντήσουν μπορούν λοιπόν εκεί να πατήσουν το μικρόφωνο και να πάρουν το λόγο και να απαντήσουν στις κατηγορίες δίθεν ας πούμε, που λένε ότι δέχονται γιατί δεν το κάνουν τόσο καιρό, Γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν ευθέω και να πούνε στον κόσμο, Ξέρετε κάτι. Ναι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Όταν εμένα έχουν βγει στο κανάλι μου τόσα άτομα και λένε Δεχόμαστε από συγκεκριμένο υποψήφιο πόλεμο εδώ και ένα και δύο χρόνια. Και δεν το λέω εγώ ότι έγινε μόνο σε μένα. Έγινε σε τρία-τέσσερα άτομα τουλάχιστον που έχω βγάλει στο κανάλι. Τζέιμ, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο σε όλο αυτό. Εσύ κυνηγά το δίκαιο, είσαι πολίτη. Και αυτό που κάνει είναι πράξη δικαίου. Πολίτη σημαίνει να κυνηγάω τι πράξει δικαίου και την απονομή τη δικαιοσύνη ή να ασχολούμαι με τα κοινά. Εσύ κάνει και τα δύο αυτή τη στιγμή, ε. γιατί είσαι Έλληνα πολίτη. Και αυτή είναι η δουλειά σου. Ή και θα, θα είσαι πολίτη ο πλήτη, ή δεν θα είσαι κάτι στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν δεν πιστεύει ότι έχει την το ελάχιστο, την ελάχιστη αντίληψη να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον σου και ποιο είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Παρά μου κοιτά, α πούμε, να ακολουθεί κάποιον που σου λέει: ξέρει κάτι, πήγα από την Ακρόπολη και λε: Ναι, ωραία, από ποια πλευρά του βράχου να πάω να επιδείξω. Επειδή το λε εσύ. Ρε φίλε, δεν είσαι, είσαι εθνικιστή, α πούμε. Και δεν σε θέλω δίπλα μου στην προηγούμενη περίπτωση. Σωστό είναι αυτό. Δεν είσαι εθνικιστή, και δεν κάνει καν πράξη. Όσο έχουν απεγραφεί από το κανάλι μου, ο καλά κάνανε. Ο, εθνικι... ο εθνικισμό έχει μέσα και, την, και, το πρακτικό κομμάτι, το ακτιβιστικό, το πρακτικό. Όταν δεν πράττει τίποτα και είσαι ένα απρόβατο που απλά ακολουθεί τι έντολε. Πού είναι αυτό, τι, είδου εθνικισμό ο... είδους εθνικισμός είναι Πέρι, αυτός. Εμείς τα κανάλια μας και το ξέρω πούμε, αυτό που λέω ότι ε... Θα συμφωνήσει και εσύ. Δεν θέλουμε άτομα τα οποία είναι μη σκεπτόμενα. Βεβαίω. Εμεί κάνουμε αυτέ τι εκπομπέ για να του ανοίξουμε τα μάτια και το μυαλό. Να του βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, λοιπόν, λοιπόν, άμα ανοίξουμε άμα το άμα μάτι, δεν ξέρω. Άτομα οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Ε, δεν του θέλουμε. Δεν μα ενδιαφέρει, δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει να με παρακολουθεί κάποιο ο οποίο θα κάτσει μετά να με βρει, γιατί πήγα αντίθετα, ας πούμε, στην πολιτική του κρίση, που δεν έχει. Όταν μου λε, α πούμε, εγώ ακολουθώ τι πει ο αρχηγό. Κάτσερε. Δηλαδή. Το, δεν καταλαβαίνει ότι προσβάλλεσαι, ναι, ότι είναι προσβλητικό ναι, ναι, για ναι, τον το εαυτό ναι. σου. Ότι Εκ, εκτίθεσαι. Αλλά όταν δεν βγαίνει επώνυμα, πρόβατα, είναι ωραία. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόβλημα. Όταν βγαίνει ανώνυμα, είναι ωραίο. Είναι ωραίο όταν είσαι στο ανώνυμο, ο Τζέιμ βγαίνει με το όνομά του. Τζέιμ Σόντερ. Πάτα το στο YouTube να δει. Επώνυμο. Ξέρει τι ωραία είναι όταν είσαι ο ανώνυμο. Τέρι, εγώ πήγα και έκανα μία πράξη. Όταν μου πρότειναν να μπω στο κόμμα, ο συγκεκριμένο υποψήφιο μου το πρότεινε να μπω στο κόμμα. Μέσω τη εντολή, α πούμε, του εγκληστου ωραια Ωραία. 1η Ιουλίου του 2022 όταν πήγα κοστομαρισμένος στην Βουλή μπροστά με ένα τρίποδο έστεισα μια κάμερα εκεί μαζί με άλλους δύο και βγήκα και έκανα δημόσια ε, την συγκεκριμένη εξή πράξη. Έκαψα την τουρκική σημαία, σε αφήσα όμω μέσα mm. Είναι επιτρεπτό από τον νόμο, δεν είναι κάψιμο συμβόλου mm. ε, έκαψα λοιπόν την τουρκική ε, σημαία, μέσα σε αφίσα, με αυτόν που κράταγε και μα κούνησε την τουρκική σημαία, α πούμε, μπροστά στο Σύνταγμα, πούμε, να μα προκαλέσει. Mm. Αυτή την πράξη, λοιπόν, εκείνη την ημέρα, την έκανα με το πρόσωπό μου, με το όνομά μου, χωρί να φοράω κουκούλα, χωρί να πάω κρυφά, α πούμε, να το κάνω, χωρί να, να κρύβω το, το ποιο είμαι, ούτε να χρησιμοποιώ ψεύτικα προφίλ, όπω κάνει ένα συγκεκριμένο που βγαίνει μα βρει με ψεύτικα προφίλ. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εγώ έκανα μία πράξη που δεν πήγε να κάνει κανένας άλλος. Mm -hmm. Και μου πρότεινα λοιπόν εκείνη την ημέρα Να μπω στο κόμμα και το δέχτηκα Εγώ λοιπόν ε, για τις ιδέες μου Δεν βάζω ε, Φραγμούς Και δεν θα πω ξέρεις κάτι α, Αυτό να το κάνω, α, αυτό να μην το κάνω Άρα είσαι ιδεολόγος εθνικιστής. Ακριβώς, εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν Το μέλλον της Ελλάδας Των παιδιών μας Των οικογένειών μας Γιατί αν δεν έχεις χώρα και έχεις χώρο Τελείωσες Έχουμε καταδύσει χώρο. Γίνονται τόσα έκτροπα, φωτιέ, πλημμύρε. Να... Πού είναι το κράτο αυτά όλα. Έχουμε φτάσει να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτο. Παίρνει μια φωτιά, μια περιοχή, παίρνει το 112, φύγεται λέει. Όλοι. Γιατί να στείλει το 112, α πούμε, στου γύρω, γύρω οικισμού και αυτό. να πει, παιδιά, και έγινε αυτό ο οικισμό, πηγαίνετε όλοι με κουβάδε εκεί να βοηθήσετε να, να σβήσει φωτιά. Του λέει είναι Δεν κίτρινη η περιοχή. Είναι, Δεν έχουμε αεροπλάνο, αροπλά... αεροπλάνο. Πηγαίνετε και βάλετε και κλειδώματα να μην πηγαίνει ο κόσμο στα δάση του λέει στι περιφέρειε και στου Δήμου. Και μετά οι περιφέρειε πιέζουν του Δήμου να πάνε να βάλουν τα αυτά τα κεκλειδώματα για να μην ε, έχει πρόσβαση ο κόσμο εκεί πέρα. Αλλά μετά από το λίγο, από λίγο που λέει κίτρινη περιοχή, μετά πιάνει και φωτιά. Τέρι, ξέρει ποιο ήταν ο τελευταίο άνθρωπο που αγόρασε πυροσβεστικά αεροπλάνα στη χώρα μα. Ξέρω, αλλά Ξέρω, δεν, πρέπει από από πούμε. δεν πρέπει, να το πούμε. Ναι, μα από μα. Μα είναι η αλήθεια. Γιατί να την κρύψουμε την αλήθεια. Γιατί δεν θέλουν να ακούνε τα αυτή τη Τα πυροσβεστικά μέσα που έχουμε είναι από εκείνη την εποχή, μα είναι η αλήθεια όμω. Γιατί Συμφωνώ. δεν έχουν αγοράσει ένα αεροπλάνο, Εδώ καταστρέψανε και τη σχέση μα με τη Ρωσία που μα στέλνουν πούμε, το ρώσικο αεροπλάνο. Ωραία. Είπαμε πολλά πράγματα. Θα φάμε πολύ hate από κάτω. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, εσύ κάνει μια προσπάθεια υπέρ τη αλήθεια. Αν με μισούνε για την αλήθεια, Τέρι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α με μισούν όσο θέλουν. Εσύ κάνει τη δική σου την προσπάθεια. Λε τα δικά σου πράγματα. Πού μπορούν οι άνθρωποι να σε δουν. Θα βάλω φυσικά εγώ το κανάλι σου κανονικά έτσι να κάνουν εγγραφή και τα λοιπά. James Saunders με αναζήτηση στο YouTube θα το βγάλει, θα το βγάλει, θα το βγάλει πρώτο πρώτο αν δεν υπάρχει ποιος να το χάσω. Ωραία. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ που μου έδωσες το βίντεο. Είσαι θύμα. αποκαλυπτικότατος. Ε, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ε, μόνο όταν αποκαλύπτεις την αλήθεια έχει έχεις πραγματικά ανθρώπους ας πούμε, ξέρω εγώ, που σε ακούνε και σου λένε σεβόμαστε αυτό που κάνεις εγώ έχω εισπράξει τέτοια σχόλια παρόλο το hate έχω εισπράξει τέτοια σχόλια και νομίζω και εσύ το ίδιο ε, εσύ αγωνίζεις από μία άλλη πλευρά υπάρχει ένας κανόνας όμως που, που, λέει ότι όταν ένας άνθρωπος φτάνει κοντά στην αλήθεια μετά από λίγο αρχίζει και αρχίζουν και τον κάνουν cancel. Δηλαδή θέλουν να τον ακυρώσουν. Δηλαδή μετά αρχίζει και γίνεσαι μη αρεστό, όσο πιο κοντά φτάνει στην αλήθεια. Θεωρώ ότι στη φάση που βρισκόμαστε και εγώ και εσύ το βιώνουμε λίγο αυτό εδώ. Πρώτα Από σε... συγκεκριμένου ανθρώπου, έτσι. Μετά το καλύτερο ερώτημα είναι γιατί το YouTube δεν μα πετάει σε νέου ανθρώπου. Πρώτα άνθρωπους. σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά του νικά. Ναι, αλλά παίρνει αυτό χρόνο και χρήμα. Εντάξει. Χρήμα δεν νομίζω ιδιαίτερα. Απλά αν έχει πίστη στο Θεό, αν είσαι καθαρό σε αυτό που κάνει, είσαι ειλικρινή και αυτό που λε το αποδεικνύει και δεν είναι λόγια και εκθέσει ιδεών. Πιστεύω, α πούμε, κάποια στιγμή ο κόσμο θα καταλάβει την αλήθεια. Αργά ή γρήγορα. Εντάξει. Στη δική μα περίπτωση, αργά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε αυτό το πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο. James Saunders, θα μπει εννοείται το κανάλι του εδώ πέρα να το παρακολουθήσεις και να κάνεις και subscribe να ανεβάσουμε και το κανάλι του James. Έχει πολλούς εγγεγραμμένους, έχει πάνω από 35.000. Αλλά μπείτε, εγγραφείτε, δείτε το περιεχόμενο που ανεβάζει στο κανάλι αυτό και να σε ευχαριστήσω που έμεινε μέχρι τέλους Τα λέμε και στο επόμενο επεισόδιο. Εδώ θα βάλω και το προηγούμενο βίντεο που είχαμε βγάλει με το φίλο μου τον James. Να σε καλά. για χαρά.